Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα στην ατζέντα του κίτρινου τύπου είναι φυσικά ο σεισμός, ο μεγάλος σεισμός στην Κεφαλονιά των 6,1 Ρίχτερ, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει μια παράδοση πέραν από τη σοβαρότητα του θέματος και το μέγεθος του σεισμού. Όπως γνωρίζετε, στο Zoogla.gr υπάρχει το παρατηρητήριο σεισμών, με το οποίο συνεργάζονται τόσο ο κύριος Χουλιάρας όσο και άλλοι επιστήμονες και σεισμολόγοι όπως ο κύριος Σάκης Τσελέντης και οι υπόλοιποι, δηλαδή όλοι οι σεισμολόγοι οι οποίοι ασχολούνται με το σοβαρό αυτό θέμα σε μια χώρα εξέχως σεισμοπαθή. Μεγάλος, τεράστιος ο σεισμός, το 6,1 είναι πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος, πολύ περισσότερο όταν συμβαίνει στη Ξηρά, μεταξύ Αργοστολίου δηλαδή, στον κόλπο εκεί πέρα της Κεφαλονιάς. Και βεβαίως θα δούμε από εκεί, θα συνδεθούμε με τον Μάκη Χουλιάρα που είναι πάνω στο καράβι, σε αυτό το εξπρές το οποίο φιλοξενεί τον κόσμο, εκείνο τον κόσμο που δεν μπορεί πλέον να κοιμηθεί στα σπίτια του. Φαίνεται ότι οι ζημιές ήταν λιγότερες, περισσότερο ήταν ο φόβος, ο τρόμος που πήραν οι άνθρωποι από τη μεγάλη επιτάχυνση του σεισμού, γιατί σε ένα σεισμό δεν μετράει μόνο το μέγεθος και το εστιακό βάθος, αλλά και η επιτάχυνση ήταν της τάξης του 0,4, μια από τις μεγαλύτερες επιταχύνσεις, οι οποίες επιφέρουν τεράστιες καταστροφές στα κτίρια, αλλά από ό,τι φάνηκε η Κεφαλονιά είναι θωρακισμένη. Έτσι είχαμε πολύ λίγες ζημιές σε σχέση με το μέγεθος, είναι πολλές ζημιές βέβαια, αλλά είναι πολύ λίγες σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού. Μικροτραυματισμούς, κυρίως από πανικό, και δεν χάσαμε κανέναν συνάνθρωπό μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη είδηση. Τώρα βεβαίως όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ δύσκολο κάτω από αυτές τις συνθήκες, αέρα, κρύο, βροχή, άνθρωποι να βγαίνουν από το σπιτικό τους και να φιλοξενούνται από εδώ και από εκεί, σε φιλικά σπίτια, ξενοδοχεία και καράβια. Όμως δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό είναι το ένα θέμα, γιατί καλό είναι να ακούσουμε για την άποψη, τη γνώμη των σεισμολόγων για αυτή την τόσο σοβαρή υπόθεση. Τι λένε οι ειδικοί, οι οποίοι έχουν τοποθετήσει ήδη σεισμογράφους στην περιοχή πέραν των ήδη υπαρχόντων, για να ερευνήσουν, να καταλάβουν το φαινόμενο και να μπορέσουν να δώσουν έτσι μια ασφαλή απάντηση στον κόσμο που περιμένει να μπει στα σπίτια του. Βεβαίως και δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής απάντηση για ορισμένα 24 ώρα. Από ό,τι φαίνεται, φθήνει το μέγεθος των σεισμικών δονήσεων, όμως επειδή ποτέ κανένας δεν γνωρίζει. Είναι μια επιστήμη στα σπάργανα, δεν μπορεί να πει με σιγουριά, μπείτε μέσα, δεν υπάρχει κίνδυνος. Γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τους σεισμολόγους. Θα γίνει σύνδεση, απευθείας σύνδεση με τους συναδέλφους και τους τεχνικούς μας που έχουν εσπεύσει στο νησί. Και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο θέμα, που είναι η κόκκινη γραμμή ανάμεσα στην ένοπλη βία για τη δημοκρατία. Υπάρχει νομιμοποίηση, υπάρχει λογική. Πότε μπορεί να γίνει υπέρβαση αυτής της κόκκινης γραμμής και τι νομιμοποιεί αυτή την υπέρβαση. Είναι μια κουβέντα που θα κάνουμε εδώ με βουλευτές, δημοσιογράφους και βεβαίως τον γνωστό από το παρελθόν θείο των αδερφών Ξηρών, Αργύρη Τσακαλία, καθηγητή θεολογίας και λυκειάρχη, ο οποίος είναι γνωστός στη σπάση. Έτσι, δεν χρειάζεται. Κύριε Τσακαλία, όλο κάτω κοιτάτε. Είπαμε να είστε ταπεινός και σεμνός. Βάλατε και την καπελαδούρα αυτή σαν το 40 χρόνια, κύριε Αγαπάνω, και δεν είδα τίποτα ποτέ. Γιατί? Δεν υπάρχει τίποτα στον ουρανό, μόνο πέτρες. Πέτρες βλέπετε στον ουρανό? Πέτρες, αερόλυφους και τέτοια. Ο Λουντέμις έβλεπε αστέρια, εσείς βλέπετε πέτρες? Αυτός ήταν ψυχοπαθής. Ήταν ψυχοπαθής. Γι' αυτό έγραφε ωραία πράγματα. Ο μαρξισμός πιστεύω ότι είναι ένα είδος ψύχωσης. Και βλέπουν διάφορα πράγματα αυτοί. Εντάξει, τότε έχουμε πολλούς ψυχωσικούς. Έχουμε. Και εσείς ανάμεσα σε αυτούς. Όχι. Και εσείς. Δεν είστε μαρξιστές? Όχι. Με τίποτα. Τι είστε, δεξιός είστε? Δεν άκουσες τι έλεγε ο άλλος. Δεν είσαι χριστιανός, δεν είσαι κομμουνιστής. Τι είσαι, άνθρωπος? Είναι πιο ωραίο ένας άνθρωπος. Ωραία. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, όπως σας προειδέασα λίγο για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει, θα είναι λίγο. Έχει λίγο πονταλή η σημερινή κουβέντα, είναι δηλαδή σουρεαλιστική. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον, γιατί μόνο αυτές οι κουβέντες έχουν ενδιαφέρον, οι υπόλοιπες λίγο πολύ, τις υπόλοιπες γνωρίζετε, είναι πράγματα πεζά,
καθημερινά επαναλαμβανόμενα που κουράζουν τον κόσμο. Θα πάμε και στην υπόθεση της σύλληψης της συζύγου του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γεράσιμου Γιακουμάτου, η οποία συνελήφθη για φορολογικές παραβάσεις 24.000 ευρώ λόγω της διαχείρισης του οίκου Ευγυρίας ο Άγιος Χαράλαμπος. Μαζί της συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα, ο αδερφός του Γεράσιμου Γιακουμάτου, του βουλευτή, η διαχειρίστρια της επιχείρησης και ο λογιστής. Ο κ. Γιακουμάτος είπε ότι η γυναίκα μου δεν έχει καμία σχέση. Θα δούμε όμως τι σχέση είχε, γιατί όλο τυχαίως είχε δοθεί μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Kim Killian το 2013 τον Μάιο από τον κύριο Γιακουμάτο και είχε μιλήσει για τη σχέση του με τους οίκους Ευγυρίας. Να σου πω ότι φιλοξενούμε την κυρία Γεωργία Μπατσαρά, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό Ημαθίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν έχετε ξανάρθει στην εκπομπή μου. Όχι. Ξέρετε ευχαριστώ γιατί, πολύ για την πρόσκληση. Ξέρετε γιατί ήρθατε. Είπα στους συνεργάτες μου, επειδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια δηλαδή, ποτέ δεν γνωρίζω ποιοι είναι προσκεκλημένοι μου. Αλλά τους είπα, δεν θα ξαναδώ τα ίδια πρόσωπα γιατί θα σκρεμάσω ανάποδα. Δηλαδή πρέπει να έρθουν άλλοι άνθρωποι, ρε παιδί. Καλό είναι άνθρωποι να τιμάτε και να καλείτε και τους νέους βουλευτές. Διότι εγώ το θεωρώ τιμή μου που είμαι απόψε, εδώ. Σου πάντα υποχρέωσή μας είναι να σας φιλοξενούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να δίνετε βήμα στους νέους βουλευτές και τους βουλευτές της περιφέρειας. Με ένα πρόσωπο που δεν το γνωρίζεις, δεν γνωρίζεις αντιδράσεις, είναι εγωιτευτικό να συζητάς, δεν ξέρεις τι θα σου κάνει, τι outing θα σου κάνει. Λοιπόν, από τη μεγαλύτερη γκάφα μέχρι τη μεγαλύτερη σοφία. Οπότε το πράγμα έχει ενδιαφέρον. Άμα φέρνεις αυτούς οι οποίοι μιλάνε την ίδια γλώσσα έχετε 300 χρόνια. Έχετε παραγνωριστεί. Δεν κάνουν και λάθη αυτοί. Και εμείς δηλαδή, τους παραγνωρίζουμε. Τον Αβραμόβλαμα τον βάλεις και πει 300 φορές την ίδια φράση, δεν θα κάνει ούτε κόμμα λάθος. Είναι έτσι αποκρυπτογραφημένα αυτά που λέει μέσα σε σκληρό δίσκο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω τώρα. Στάση Λεωτσάκος. Άγνωστο έχει και μια γοητεία. Κύριο Στάση Λεωτσάκος, βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κώστας Ψαραδέλης, γραμματέας. Πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική γραμματεία. Διότι οι δικοί μου γράφουν ότι του κατέβει, έτσι. Δηλαδή μοιράζουν οφίτσια από εδώ και από εκεί. Ρε εσείς. Δηλαδή δεν συμπορφώνεστε με τίποτα. Λοιπόν, ο Κώστας Ψαραδέλης, γραμματέας Ειδικής Επιτροπής Δημιουργία ξανά. Καλησπέρα σας και ελπίζω να μας φωνάξατε για να ακουστεί λίγο και φωνή της λογικής και του συναισθηματικού ορθολογισμού πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αντώνης Δραγανίγος, το είπα σωστά αυτό, καλά τέλος. Το, καλά το πάνω. Δραγανίγος, μέλος του Ανταρσία. ούτε εσείς έχετε έρθει σε... Όχι. Δεν έχετε έρθει σε εκπομπή. Δεν έχει τύχει. Σε άλλες εκπομπές φιλοξενήσετε σπανίως. Σπανίως. Έτσι, ο Ανταρσία δεν έχει πολύ... Έχουμε άλλο θέατρο. αυτό είναι πάλι αλόκοτο εντελώς. Γιατί αν σας φώναζαν θα έχουν ωραία πράγματα, θα υπάρχει αντιπαράθεση. Ναι, σήμερα το πρωί είχαμε ήδη με ένα πρώτο δείγμα εκεί με τη συζήτηση του κυρίου Παπανικολάου με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που είχαμε ένα δείγμα εκεί. Ναι, κύριε Δραγανιγό, είναι τζόγια εσέμπρε ανταλάλτρα ρίβα, η χαρά είναι από την άλλη πλευρά, έλεγε ο πυραντέλο της όχθης. Άμα είναι κουβεντιάζεις με τους από εδώ μονίμως, με αυτούς που συναλλάζεσαι κάθε μέρα, είναι πληκτικό πολύ. Καλώς ήρθατε. Παναγιώτης Χρυσικάκης, ποινικολόγος, συνήγορος του Γιώργου Πολύδωρου, πυρήνες φωτιάς. Καλησπέρα, κύριε Αφλούλα. Ο Στάθης Καριδωμάτης, ποινικολόγος. Ο Αργύρης Τσακαλίας, συγγραφέας, θείος των αδερφών. Αυτό είναι τίτλος σπουδών. Των ξηρών. Τίτλο είπαμε νωρίτερα. Είπαμε θεολόγος. Και γλωσσολόγος. Φιλόσοφος. Έτσι. Ικάριος. Τι άλλο να πω. Α, το Ικάριος, μάλιστα. Ωραίο αυτό, έτσι δεν είναι. Εγώ τον γνώρισα στην Ικαρία πάντως. Την ώρα που έτρεχε η τρομοκρατική από πίσω του να ψάξει τα νύψια του. Είδα σε ένα δάσος ως δρυίδι, με μια καλύβα, μάζευε βότα, να έκανε ωραία πράγματα. Απλά γέλαγε εκεί με τους αστυνομικούς που έψαχναν και ήταν σε σύγχυση, αλλά είχε ένας άνθρωπος φιλοσοφημένος που δεν δίνει τις αναμενόμενες απαντήσεις πάντοτε. Και Γιώργος Κόντης, δημοσιογράφος, πρώην εκδότης του περιοδικού Στόχαστρο. Καλησπέρα. Χαίρετε και εσάς, κύριε Κόντη. Καλώς ήρθατε. Πάμε λίγο στο θέμα της Κεφαλονιάς, να δούμε ένα βίντεο. Ζωντανή σύνδεση έχουμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η σύνδεση. Είναι στο Superfast 11, στο πλοίο που θα διανυκτερεύσουν περίπου 1.500 άνθρωποι. Μαζί του βρίσκεται και ο κύριος Γεράσιμος Χουλιάρας.
Από το Skype θα συνδεθούμε με τον Άκη Τσελέρη, καθηγητή συμμολογίας στο Πανεπιστημίο της Πάτρας, τον Κώστα Παπαζάχο, καθηγητή συμμολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τηλεφωνικά θα έχουμε και σύνδεση με τον Ηρακλή Δρούλια, πρόεδρο του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων. Όπως γνωρίζετε, τα σχολεία δεν θα ανοίξουν στην Κεφαλονιά, δεν άνοιξαν και λογικό είναι. Όπως γνωρίζετε, τα δημόσια κτίρια δεν είναι τα πιο σίγουρα κτίρια. Εκείνη που φάγανε περισσότερα μπετά και σίδερα. Και καλό θα είναι τα παιδάκια να βρίσκονται σε σίγουρο μέρος. Ο σεισμός λοιπόν, αυτός ο ισχυρός σεισμός για την Κεφαλονιά έφερε μνήμες του 1953. Νεότεροι δεν το γνωρίζουν. Ούτε εγώ είχα γεννηθεί δηλαδή το 1953, οπότε δεν ξέραμε. Αργότερα μάθαμε από στοιχεία έτσι, ιστορικά ότι ήταν ένας φοβερός σεισμός σε μια Ελλάδα που έπασχε από ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα εκείνη την περίοδο. Σε μια Ελλάδα φτωχή, σε μια Ελλάδα σε χειρότερες συνθήκες από τις σημερινές, των σχεδίων Μάρσαλ και των ξένων δυνάμεων που προσπαθούσαν να επικρατήσουν και να ισορροπήσουν εδώ στον τόπο μας. Οι κάτοικοι ανασταλτώθηκαν πολύ από το σεισμό. Περισσότεροι βγήκαν στους δρόμους, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, κοιμήθηκαν το πρώτο βράδυ σε αυτοκίνητα. Και βεβαίως εκεί βρέθηκαν και οι αρχές, ο Υπουργός Εσωτερικών, όπως συμβαίνει συνήθως. Επισκέπτονται η εξουσία επισκέπτεται τους σεισμοπαθείς, έτσι, ξεδιπλώνει τα μεγαλοεπίβολα σχέδια που έχει για την προστασία τους ξενοκράτης και διάφορα τέτοια και όπου ακούτε μεγάλα σχέδια, να είστε σίγουροι ότι από πίσω έχει μπαρούφες, δεν υπάρχει βοήθεια. Κάθε ένας από εμάς έχω χάσει σπίτι από σεισμό στο Αίγιο και ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι η αρρωγή της πολιτείας. Πάμε λοιπόν στο καράβι επάνω, να συνδεθούμε, να δούμε τους φίλους μας και να ακούσουμε αυτά που έχουν να μας πούν. Σωτήρης Κουλούδης, σε ακούμε. Καλησπέρα Μάγια, από το πιο ασφαλές σημείο της Κεφαλονιάς, που δεν είναι άλλο βεβαίως από το Superfast 11, που από νωρίς σήμερα το πρωί βρίσκεται εδώ στο λιμάνι του Εργοστολίου και εδώ θα μείνουν άγνωστο για πόσες μέρες 1.500 περίπου κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα έμεναν οπουδήποτε αλλού εκτός από τα σπίτια τους. Κύριε Χουλιάρα, υπάρχουν λόγια ανησυχίας? Καταρχήν, ένας σεισμολόγος, όταν γίνεται ένα φαινόμενο, κάνει τη δουλειά του ψύχρεμα, συστήνει ψυχραιμία, ιδιαίτερα σε ένα κράτος που έχουμε μικρά παιδιά να μεγαλώνουν, πρέπει να τα μάθουμε πώς να συμπεριφέρονται και να μην κυριαρχεί αυτή η φοβία που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι μια 50% άτομα, τα οποία δεν είναι στο καράβι επειδή έχουν πάθει ζημιά τα σπίτια τους, είναι στο καράβι απλώς επειδή φοβούνται. Είναι τραγικό, νομίζω. Τέλος πάντων. Υπήρξαν και συνάδελφοί σας οι οποίοι πρότειναν μάλιστα στους πόρους. Δεν είναι της επιστήμης μου να σχολιάζω. Εγώ θα το χειριζόμουν διαφορετικά το θέμα, δηλαδή θα μάζευα τους κατοίκους που όντως δεν έχουν γκρεμιστεί τα σπίτια τους. Το να έχει γίνει ένα πλοίο, ξέρω εγώ, καταφύγιο φοβισμένων, γιατί δεν φέρουν εδώ πέρα κάποιον ειδικό ψυχολόγο? Για πες μου αν με ακούει ο Χουλιάρας. Βλέπω μικρά παιδιά, ενήλικα παιδιά. Όχι, δεν ακούει ο Χουλιάρας. Πώς δεν ακούει? Μας ακούει, Μάκη. Α, λοιπόν, κύριε Χουλιάρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε ακούσω, Μάκη. Φωνάζει κόσμος εδώ μέσα. Δεν πειράζει. Δεν έχω δικό μου ακουστικό. Μάκης προς Μάκη. Δεν πειράζει. Βλέπω ότι ακούς όμως και το ερώτημα είναι γιατί είναι τραγικό να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα πλοία. Ναι, σε ακούω τώρα. Ναι, και εγώ αν ήμουν. Ορίστε. Γιατί είναι τραγικό, γιατί χαρακτηρίζεται. Όχι, όχι, θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος να μάθει σε αυτά τα παιδιά πώς να συμπεριφέρονται σε περίπτωση σεισμού. Άλλο δηλαδή, αυτό. Αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν και κάθε φορά που θα γίνεται σεισμός στην Κεφαλονιά θα μπαίνουν σε ένα πλοίο. Μακάρι να υπάρχουν πλοία και να μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα όταν γίνονται σεισμοί για να περάσουν τα πρώτα κρίσιμα 24 ώρα που λέτε, διότι μα, και εγώ αν ήμουν εκεί, εκεί θα κοιμόμουν. Πού θα πάω? Τα σπίτια τους δεν έχουν υποστεί ζημιά. Ναι, αλλά από τη στιγμή που οι σεισμολόγοι λένε ότι εγώ ποτέ... Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Θα το κατανοήσεις τώρα μόλις το εξηγήσω. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι εδώ και χρόνια κάνεις μια μεγάλη προσπάθεια να πείσεις στον κόσμο, εσύ και ο Τσελέντης, ότι η επιστήμη αυτή είναι στα σπάργανα. Δηλαδή, δεν είστε θεοί.
Δεν μπορείτε να ξέρετε. Δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ ούτως ώστε να. Α, μιλάς για το ΒΑΝ. Ναι, δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Ναι, δεν μιλάω για το ΒΑΝ. Μιλάω για την επιστήμη της σεισμολογίας. Είναι μια καινούργια επιστήμη. Δεν μπορεί να πει με σιγουριά ο σεισμολόγος ότι θα γίνει, δεν θα γίνει, πότε θα γίνει. Αφού λοιπόν δεν γνωρίζει και βγαίνετε όχι, και, βέβαια, λέτε, όχι. Και λέτε στον κόσμο ότι ναι, φθήνει μεν ο σεισμός, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να κάνει και εφτάρι και εφταμισάρι. Εγώ δεν θα πήγαινα στο σπίτι μου και ας μην είχε ρογμές. Διότι ξέρω από αυτά που μου μάθες εσύ, ο Τσελέντης και οι υπόλοιποι, ότι το 6, το 7 από το 6 είναι 30 φορές ισχυρότερο σεισμός. Είναι λογαριθμική η σχέση. Επομένως, τι θα πάω να μπω σε ένα σπίτι επειδή δεν έπεσε με τους 6, να πάω να πέσει με τους 7 να βρεθώ κάτω από τα τσιμέντα. Γι' αυτό λέω ότι είναι λογικό να πηγαίνει ο κόσμος εκεί. Όχι, δεν άκουσες. Όχι, άλλο είπα, δεν κατάλαβες σωστά. Εγώ είπα ότι έχει εκδηλωθεί ένα σεισμός 6 ρίχτερ. Βλέπεις ότι το σπίτι σου άντεξε αυτά τα 6 ρίχτερ. Το πιο πιθανό, και αμέσως μετά τον 6 ρίχτερ, μετά δηλαδή από 4 ώρες, εκδηλώνεται και ένας 5,2. Και εκατοντάδες τριάριδες και τεσσάριδες. Ένας σεισμολόγος θα σου έλεγε ότι το πιο πιθανό είναι να έχει εκδηλωθεί αυτό σε ένα κύριο σεισμό και λίγες πιθανότητες υπάρχουν να εκδηλωθεί ένας μεγαλύτερος. Τώρα θα καθόμαστε να παίζουμε με τις πιθανότητες. Όχι, αλλά στην Ιταλία. Ξέρω, αυτό είναι το σκεπτικό μου, τέλος πάντων. Στην Ιταλία, όσοι είπαν στον κόσμο μπείτε στα σπίτια, δεν τρέχει τίποτα, βρέθηκαν στη φυλακή. Διότι έτσι συνέβη, έκανε. Όχι, όχι, στην Ιταλία ήταν εντελώς διαφορετικό φαινόμενο. Στην Ιταλία ήταν εντελώς διαφορετικό φαινόμενο. Στην Ιταλία ξεκίνησε μια σεισμική ακολουθία με μικρούς σεισμούς που δεν ήξεραν πώς θα τους βγάλει. Δεν ξέρανε δηλαδή αν είναι μια σμηνοσειρά που θα τελειώσει σε μια εβδομάδα όπως συνήθως γίνεται. Δυστυχώς τους έβγαλε ένα αποτέλεσμα που είχε λίγες πιθανότητες, αλλά όντως έγινε. Εδώ έχει γίνει το αντίθετο. Εδώ έχει εκδηλωθεί ένας ισχυρός σεισμός που συμβαίνει κάθε 30 χρόνια. Η Κεφαλονιά έχει να καταλάβει τέτοιο σεισμό από το 1983. Σωστά. Οπότε γίνεται ένας εξάρις και μετά τώρα καθόμαστε και λέμε έχει πιθανότητες να γίνει εφτάρις. Βεβαίως. Αλλά να πούμε πόσες έχει. Και πόσες πιθανότητες έχει πράγματι αυτό να εξελιχθεί σε μια φυσιολογική ακολουθία. Ωραία. Αυτό λέω. Αυτό, αλλά λοιπόν, είναι δύσκολο να επικοινωνήσω ειλικρινά. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που φωνάζει. Δεν πειράζει. Ακούγεσαι υπέροχα. Εμείς δεν ακούμε κόσμο να φωνάζει. Ακούμε μόνο εσένα. Okay, ακούγεσαι πάρα πολύ καλά. Λέω λοιπόν ότι επειδή το πολυτιμότερο αγαθό είναι η ζωή των ανθρώπων, καλό είναι να βρίσκονται και τα πλοία εκεί. Βεβαίως. Να κοιμάται ο κόσμος μέσα, να περιμένει να περάσουν τα κρίσιμα 24 ώρα. Επειδή μάλιστα είναι και χειμώνας και κάνει κρύο ο κόσμος, δεν μπορεί να κατασκηνώσει στο ύπαιθρο όπως συνέβαινε άνοιξη ή καλοκαίρι. Για να μην ταλαιπωρούνται λοιπόν οι άνθρωποι και να αισθάνονται ήσυχοι, επειδή και εσείς οι σεισμολόγοι λέτε ότι πρέπει να περάσουν τα κρίσιμα. Ναι, να περάσουν τα κρίσιμα 24 ώρα που είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν κρίσιμα 48 ώρα, Μάκη, και το ξέρεις πολύ καλά. Δεν υπάρχουν κρίσιμα 24 ώρα και 48 ώρα. Δηλαδή. Είναι ένα περιθώριο που λέμε εμείς οι σεισμολόγοι, όταν μιλάμε για 24 ώρα, δεν υπάρχει ένα και δύο. Άλλοι μπορεί να περιμένουν μια εβδομάδα. Ένας προσεισμός μπορεί να εκδηλωθεί ένα μήνα πριν από ένα κύριο σεισμό. Όπως έγινε στη Λάκουλα η ακολουθία ξεκίνησε 3 μήνες πριν. Όπως έγινε στο Αίγιο. Είναι δύσκολο το επάγγελμά μας. Όπως έγινε στο Αίγιο, που δεν ήταν του Αιγίου, ήταν από απέναντι ο σεισμός, χτύπησε πρώτα τους πενταμισάριδες και μετά από ένα μήνα έριξε το σεισμό τον καιρό και σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Ναι, σωστά. Μα γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε επιφυλακτικοί. Θα ζητήσω λίγο να πάμε στον Άκη Τσελέντη, να ακούσουμε και τον Άκη. Για ρώτησε και τους συναδέλφους. Ναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, πες μου, τι να ρωτήσω. Τι να τους ρωτήσουμε. Εννοώ αυτό, την άποψή τους, αλλά δεν έχουν εικόνα, οπότε. Ωραία, ωραία, θα την άποψή τους θα την ρωτήσω, θα την ακούσεις την άποψή τους, θα την ακούσεις έτσι κι αλλιώς. Πάμε λοιπόν στον Άκη Τσελέντη. Κύριε Τσελέντη, χαίρετε, Κεφαλονίτης κιόλας. Τώρα το θέμα ενδιαφέρει και την ιδιαίτερη πατρίδα του, έτσι. Ο Άκης Τσελέντης κατάγεται. Καλησπέρα. Από την Κεφαλονιά. Καλησπέρα. 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 Από δύο λόγια κι εγώ. Βέβαια. Λοιπόν, καταρχάς αυτό που λέει ο Μάκης για 24 ώρα και 48 ώρα έχει απόλυτο δίκιο. Δεν σημαίνει ότι έχουμε εδώ πέρα κάποιο κανόνα λογαριθμικό και λέμε ότι αν δεν γίνει σε 48 ώρες δεν θα γίνει ποτέ. Μπορεί να γίνει και μετά από 5-24 ώρα και μετά από 15-24 ώρα. Αυτό το σκεπτικό λοιπόν τι θα κάνουμε, θα έχουμε τον κόσμο να περιμένει έξω ένα μήνα στο κρύο. Δεύτερον,
Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο πανικός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί οφείλεται στη λάθος διαχείριση κρίσης η οποία έγινε. Όταν βλέπει ο κόσμος κύριους της ΕΜΑΚ να περιοδιαβαίνουν εκεί πέρα και να μην υπάρχει κάποια ψύχρεμη φωνή, η οποία να λέει πέντε πράγματα στον κόσμο, σίγουρα θα υπάρξει κάποιος πανικός. Επαναλαμβάνω ότι, όπως είπε και ο κύριος Κουλιάρας, ότι στη φύση σίγουρα κανείς δεν είναι 100% σίγουρος. Αλλά υπάρχουν σημάδια και δείγματα τα οποία με κατά μεγάλο ποσοστό πιθανότητων μας κάνουν να πιστεύουμε ότι αυτό ήταν το κυρίως γεγονός. Και στο κάτω-κάτω, ένας ο οποίος έχει το σπίτι του σε καλή κατάσταση, πιστεύω ότι θα κινδυνεύσει πιο πολύ έξω από το κρύο από το να κάτσει μέσα να κοιμηθεί. Και βέβαια θα πω και κάτι άλλο. Εγώ εξεπλάγην και πραγματικά στενοχωρήθηκα πολύ ως Κεφαλονίτης που οι πατριώτες μου, ενώ ξέρουν ότι ζουν στη γειτονιά του Εγκέλαδου, έβλεπα μέσα στα σπίτια τους αυτό το χάλι. Δηλαδή δεν είχαν λάβει στοιχειώδη μέτρα προστασίας να προφυλάξουν το στερικό του σπιτιού τους και πόσο μάλλον στα μαγαζιά. Για φανταστείτε να ήταν μία μέρα καθημερινή, να ήταν τα μαγαζιά γεμάτα, όλα αυτά τα μπουκάλια που είδαμε να είχαν πέσει πάνω στον κόσμο. Άρα λοιπόν υπάρχουν και απλές δράσεις που έχουν να κάνουν και με τον περιορισμό της ηλικής επικοινωνίας του εσωτερικού του σπιτιού μας, οι οποίες και αυτές είναι πολύ σημαντικές. Κύριε Τσελέντη, θα σας πω κάτι ανθρώπινο από ψυχής. Προτιμώ να κρυώνω παρά να είμαι πεθαμένος. Επομένως, το να κρυώσω ένα μήνα και δύο δεν με πειράζει καθόλου, προκειμένου να με βγάζουν τα ΕΜΑΚ κάτω από τα τσιμέντα, εάν με βγάλουν ζωντανό. Επειδή λοιπόν η περιοχή έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, σωστό είναι αυτό που λέτε, σωστό είναι να ακούμε και την λογική σας, την επιστημονική, ότι φθήνει η τιμή της διέγερσης στην περιοχή, αλλά καλό είναι να θυμόμαστε ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις έχει τύχει, ενώ φθήνει η τιμή του σεισμού, να ρίξει έναν ισχυρότερο και να ακολουθήσει χάος. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι κακό πράγμα. Δεν πάει να πει ότι επειδή είσαι Κεφαλονίτης είσαι και ατρόμητος και άτρωτος. Άνθρωπος είσαι. Όλοι οι άνθρωποι το φοβούνται αυτό το φαινόμενο. Φαντάζομαι και εσείς το φοβάστε και ο κύριος Κουλιάρας δεν έχετε συμφιλειωθεί με τον Εγκέλαδο. Όχι, ωραία, δεν το φοβάμαι. Να πούμε λίγο στον κόσμο να κάτσει έξω από τα σπίτια του για ένα χρόνο. Όχι, κάτι λέει ο κύριος Χουλιάρας. Ναι, κύριε Χουλιάρα. Ακριβώς. Ακριβώς τι. Όχι, είπατε ότι σαν άνθρωπος το φοβάσαι. Εγώ δεν το φοβάμαι. Μου είπε το απόγευμα, καλύτερα πες στον καπετάνιο να κοιμηθείς και εσύ στο πλοίο. Όχι, εγώ θα παραμείνω στο ξενοδοχείο μου, γιατί όταν μπήκα μέσα το βρήκα άρτιο. Δεν βρήκα καμία ρογμή, δεν είδα καμία κολόνα, οπότε έκανα εγώ έναν έλεγχο. Μάλιστα. Και θα αισθάνομαι, δεν θα φοβάμαι. Βέβαια, κουνιέμαι, δηλαδή πιο πολύ κουνιέμαι στο ξενοδοχείο παρά εδώ. Καλύτερο ύπνο θα έκανα εδώ, αλλά γιατί να συμπεριφέρομαι σαν... δεν μου αρέσει να φοβάμαι. Ωραία. Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να φοβάμαι, γιατί θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό να φοβάται ένας άνθρωπος. Αφύσικο είναι να μην φοβάται. Εάν έχεις γνώση, δεν φοβάσαι. Αυτό μου δείχνει εμένα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν παιδεία και τους πιάνει αμέσως, τους κατέχει ένας φόβος της συντέλειας του κόσμου. Για κάποιο λόγο, δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά μπορούμε να το ψάξουμε. Ωραία, να το ψάξουμε γι' αυτό, αλλά πριν ψάξουμε αυτό, εγώ θέλω να καταφύγω στην επιστημονική σας γνώση. Κύριε Τσελέντη, παρότι μέμφεστε τους Κεφαλονίτες γιατί δεν είχαν πάρει απαραίτητα μέτρα για τις αυτές ελάχιστες προφυλάξεις, δηλαδή τα μπουκάλια, σούπερ μάρκετ, τα πράγματα στο σπίτι, ντουλάπια και τέτοια, πρέπει να πούμε ότι ο φόβος ήταν μεγαλύτερος από τις ζημιές. Δηλαδή, οι ζημιές ήταν ελάχιστες σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού, που αυτό σημαίνει τουλάχιστον ότι οι Κεφαλονίτες έκτισαν γερά τα σπίτια τους. Ναι, αλλά όμως δεν κάναν κάτι άλλο. Φτιάξαμε πολύ γερά σπίτια, πραγματικά, αλλά αγνοήσαμε τα στοιχειώδη πράγματα. Την ελαχιστοποίηση του σεισμικού κινδύνου στο εσωτερικό του σπιτιού μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και να πω και κάτι άλλο επίσης. Στο σεισμό, μεγαλύτερος φωνιάς είναι ο πανικός. Χρειαζόμαστε παιδεία και εκπαίδευση. Και αυτή γίνεται από τα μικρά χρόνια. Ο ένας ο οποίος μετά τα 20 χρόνια, ό,τι και να του πει, δεν μαθαίνει. Πρέπει τα παιδιά από μικρά, από το γυμναγωγείο, να εκπαιδεύονται στο θέμα της συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Μάλιστα. Έχουμε ήδη εικόνες εδώ και από στούντιο. Βλέπουμε σε ένα στούντιο μέσα να σε, πω και ένα άλλο σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Να βλέπετε. Πω και ένα άλλο σενάριο, μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως, τώρα ζωντανές σκηνές από ένα στούντιο εκεί ραδιοφωνικό που οι άνθρωποι είχαν εκπομπή και ξαφνικά τα πράγματα να φεύγουν και να πέφτουν. Ναι, κύριε Χουλιάρα, σας ακούμε. Ναι, όπως είπατε κι εσείς, εσείς πήρατε τώρα μία άποψη, το χειρότερο σενάριο, έτσι. Δηλαδή, πες ότι σπάει ο διάολος το ποδάρι του και κάνει ένα μεγαλύτερο, ενώ τώρα είναι σόι και αυλαβής γιατί είναι πάνω σε ένα πλοίο.
Εγώ σου δίνω ένα άλλο σενάριο. Σπάει ο διάολος το ποδάρι του, κάνει ένα υποθαλάσσιο σεισμό και σηκώνει 20 μέτρα κύμα τσουνάμι. Τι θα γίνει? Ναι, αλλά μόνο θα παίζουμε με τα σενάρια? Όχι, αλλά μόνο θα είναι ασφαλής τότε? Όχι, αυτό είναι ένα σενάριο πραγματικό. Στην προκειμένη περίπτωση ο σεισμός έγινε στην ξηρά, δεν έγινε στη θάλασσα. Επομένως δεν υπάρχει έτσι περίπτωση όχι, να κάνει. Ναι, αλλά τσουνάμι. Με ίδιες πιθανότητες μπορεί να διεγείρει γειτονικό ρήγμα που είναι στα 5 χιλιόμετρα και να κάνει υποθαλάσσιο. Περιτριγυρίζεται από 3 μεγάλα ρήγματα. Ωραία, εκεί που είναι χωμένο το αργοστόλι, δύσκολο να το πιάσει το κύμα για το τσουνάμι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν θα πάμε. Σου έβαλα δύσκολα, μου φαίνεται. Μου έβαλε δύσκολα, όντως. Αλλά τώρα περιμένω να ακούσω και την κρίση σας. Γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγεις και να πεις στον κόσμο: δεν τρέχει τίποτα, κοιμηθείτε στο σπίτι, γιατί πάντα φοβάσαι αυτή την ελάχιστη πιθανότητα να συμβεί κάτι και να έχει την ευθύνη ανθρώπων που τους έχω μέσα στα σπίτια σώνει και καλά. Ας πούμε λοιπόν, ποιο είναι ένα χρονικό περιθώριο που μπορεί οι άνθρωποι να είναι λίγο πιο σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει ακολουθία ισχυρών σεισμών? Ρωτάς εμένα, ναι? Ναι, ναι. Ναι, ναι, σένα ρωτάω, Μάκη. Μετά από έναν εξάρι. Ναι. Ένας μήνας. Ένας μήνας. Καλό είναι να πούμε λοιπόν ότι μπορεί να κοιμάστε στο σπίτι σας όσοι δεν έχετε πάθει, δεν έχει το σπίτι σας υποστεί σοβαρές ζημιές και είναι φανερό ότι από τους ελέγχους που γίνονται ποια σπίτια έχουν υποστεί και ποια όχι. Αλλά για ένα μήνα καλό είναι να έχετε το φακό μαζί, να είστε έτοιμοι, να έχετε ετοιμάσει πάντων, το που θα χωθείτε εάν γίνει και όλα αυτά τα πέντε βασικά πράγματα, αδερφέ, ότι δεν πας στις σκάλες, δεν μπαίνεις στο ασανσέρ, χώνεσαι κάτω από ένα τραπέζι, εκτός και είσαι κανένα ισόγειο και μπορείς να βγεις έξω, ας πούμε, σε ανοιχτό χώρο να είσαι ασφαλής, εν πάση περιπτώσει, που πουθενά δεν μπορείς να είσαι ασφαλής. Να ρωτήσω και τον κύριο Τσελέντη το ίδιο, έτσι, ποιοι είναι οι πέντε βασικοί κανόνες, κύριε Τσελέντη, για τους ανθρώπους των πόλεων? Ακούστε κάτι, εγώ θα βάλω την κουβέντα σε άλλη βάση. Αυτά που λέει, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές τώρα. Λοιπόν, η άλλη βάση είναι η εξής. Είδαμε ότι στην Κεφαλονιά είχαμε ένα σεισμό, ο οποίος οπουδήποτε αλλού και να γινόταν στη χώρα θα είχαμε νεκρούς αυτή τη στιγμή. Και λόγω του ότι είχαμε σχετικά καλά κτίρια, το γλιτώσαμε. Είδαμε όμως στην Κεφαλονιά ότι κάποια δημόσια κτίρια έπεσαν μεγάλες ζημιές. Βρήκαμε ότι δύο γυμνάσια, ένα στην Παλίκη και ένα στη Αγία Θέκλα, ήταν ακατάλληλα. Είδαμε το γεροκομείο, το οποίο ας πούμε ήταν έγινε ακατάλληλο. Είδαμε τις εργατικές κατοικίες που γίνανε θρύψαλα. Αυτά είναι δημόσια κτίρια. Ποιος τα έλεξε? Αυτό το σενάριο λοιπόν θα το δούμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Και αυτό τονίζω συνέχεια. Μπορεί αν δεν γλιτώσαμε από χτύματα στην Κεφαλονιά, θα την πατήσουμε κάπου αλλού. Και ας βάλουμε μάθημα από αυτό το περιστατικό. Κύριε Τσελέντη, αυτές είναι οι αρπακτές του δημοσίου. Διότι δεν είναι τυχαίο ότι τα σπίτια των ιδιωτών έπαθαν ελαχιστότατες ζημιές, ενώ τα δημόσια κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος έκλεψε στο σίδερο, στο τσιμέντο, στην κατασκευή. Είναι φανερό. Σωστά λοιπόν το επισημαίνετε και θεωρώ και εγώ ότι υπάρχει λόγος να το σχολιάσω και να πω αυτά τα λίγα είναι αυτά. Περισσότερα πρέπει να τους σύρουμε. Γιατί κάθε φορά δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ζωές των ανθρώπων. Σε ένα σχολείο και δει τις ευαίσθητες ηλικίες. Δηλαδή τα παιδιά στα σχολεία και τους γέροντες στα γεροκομεία. Αυτά. Η άποψή σας για το παράθυρο ασφαλείας έτσι μετά από έναν σεισμό 6,1. Ακούστε κάτι, σε μια σεισμογόνο περιοχή όπως είναι το κεντρικό Ιόνιο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχει ένα ισχυρό σεισμό. Δεν έχει νόημα να σου πω εγώ τώρα 10 μέρες, 15, 17 και 18 μέρες. Το κεντρικό Ιόνιο μαζεύει πάντα ενέργεια και ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε ένα ισχυρό σεισμό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Σχετικά με την παρούσα ακολουθία, όπως είπε και ο συνάδελφος, το λέω και εγώ από χθες, κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα, η φύση σας είπα και πάλι, δεν είναι 100% σίγουρη, κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα έχει κλείσει ο κύκλος των μεγάλων γεγονότων. Απλώς θα έχουμε μια ακολουθία με σχετικά μεσαίου μεγέθους και μεγάλους μετασεισμούς, οι οποίοι και αυτοί οι ίδιοι μπορεί να είναι επιζήμιοι και επικίνδυνοι. Μάλιστα. Υπάρχει σκοπιμότητα βέβαια, έτσι. Υπάρχει το καλοκαίρι, ο τουρισμός, κάθε τόπος δεν θέλει να χαρακτηρίζεται σεισμοπαθής, ο καθένας προσπαθεί να παίξει το δικό του παιχνίδι και το κρυφτό, αλλά επιμένω, πάνω απ' όλα, η ασφάλεια των πολιτών. Και η Κεφαλονιά δεν έχει ανάγκη από τουριστική διαφήμιση. Είναι μια χώρα, έτσι, είναι ένα νησί από τα σημαντικότερα
από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς. Επομένως, είναι γνωστό ότι είναι μια σημοπαθής περιοχή. Και άλλωστε, οι πιο ωραίες περιοχές στον πλανήτη είναι οι περιοχές που υποφέρουν από σεισμούς. Αυτό είναι νόμος. Γι' αυτό η φύση κάνει υπέροχα πράγματα εκεί πέρα και ομορφαίνει το τοπίο κατά τρόπο εκπληκτικό. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Αν δεν υπήρχαν σεισμοί, κύριε Διαδαφυλόπουλε, η γη θα ήταν ηλία. Και τώρα θα είχαμε βράχια, θα είχαμε ψάρια, θα ήταν καλυμμένοι όλοι με το νερό. Πραγματικά τα ρότερα μέρη στον κόσμο είναι σημερινή μέρη. Δεν θα με κάνετε να τους αγαπήσω. Λοιπόν, ό,τι και αν έχουν κάνει στον πλανήτη, δεν τους συμπαθώ καθόλου. Κύριε Τσελέντη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και για αυτά που είπαμε, καλό σας βράδυ. Αν και θα ήθελα να πούμε δύο λόγια ακόμα, μόνο και μόνο για την προσπάθεια που κάνει ο καθηγητής Βαρότσος, ότι είχε ένα μέγεθος, το υπολόγιζε γύρω στο 5-8-5-9, επειδή όμως δεν του έδινε το 6, από ό,τι γνωρίζω δεν το ανακοίνωσε. Δεν έβγαλε μια τέτοια ανακοίνωση. Για σεισμούς από 6 και πάνω κάνει ανακοινώσεις στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Απλά να μου το επιβεβαιώσετε αν συνέβη κάτι τέτοιο. Φυσικά και συνέβη κάτι τέτοιο. Και αυτό άλλωστε και εγώ βγήκα, όπως είδατε, με μια σιγουριά την πρώτη μέρα και είπα ότι ήταν το κυρίως γεγονός αυτό. Γιατί είχα υπόψη μου αυτές τις εκτιμήσεις. Βέβαια, να πω και κάτι άλλο. Ότι εμείς όταν είδαμε αυτά τα σήματα και είδαμε ένα μέγεθος εκτιμόμενο γύρω στο 5,8-5,6, λέμε για την Κεφαλονιά που είναι πτέσμα το 5,8-5,6, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνεις ανακοινώσεις για αυτό το θέμα. Επομένως, εγώ προσωπικά, εμένα η Κεφαλονιά αυτή τη στιγμή δεν με προβληματίζει πολύ. Θέλω να κοιτάξω άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου. Άλλες περιοχές. Δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο τώρα για να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Καλό σας βράδυ. Να προσθέσω κάτι. Ναι, κύριε Χουλιάρα, να δούμε ένα βίντεο. Προσθέστε αυτό που θέλετε για να πάμε σε ένα βίντεο. Παρακαλώ, σας ακούω. Ναι, απάνω στην κουβέντα που είχατε με τον συνάδελφο τον κύριο Τσελέντη. Μιλήσατε για το σήμα της ομάδας ΒΑΝ που προσέγγιζε το σεισμό αυτό γύρω στο 5,8. Σας διαβεβαιώ το εξής. Εάν επρόκειτο να γίνει μεγαλύτερο σεισμός, σαν αυτόν που υποθέτετε ότι μπορεί να γίνει, έτσι δεν είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Ναι. Η ομάδα ΒΑΝ θα κατέγραφε εντελώς διαφορετικό σήμα. Οπότε και το γεγονός ότι κατέγραψε ένα σήμα και όχι 2-3, ξέρετε, εσείς τα ξέρετε. Yes. Είναι και αυτό κάτι που μας οδηγεί να λέμε ότι ίσως είμαστε σε μια φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία. Ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας. Με καταλάβατε. Σας κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Θα επιστρέψουμε για το καληνύχτα, να δούμε ένα βίντεο και να πάμε στον Κώστα Παπαζάχο, ένα εκλεκτό καθηγητή σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί. Αναστάτωση και πολλές ζημιές προκάλεσε ο ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που προκλήθηκε χθες το μεσημέρι της Κυριακής στις 15:55 στο νησί της Κεφαλονιάς. Το βάθος της σεισμικής εστίας είναι περίπου 10 χιλιόμετρα και η δόνηση έγινε όχι μόνο στην Κεφαλονιά αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Και αυτή η δόνηση είχε ως αποτέλεσμα αρκετές κατασκευές στο Λιξούρι κυρίως, να υποστούν κάποιες βλάβες. Η σεισμική δόνηση, η οποία είχε εστιακό βάθος μόλις 2 χιλιόμετρα από το Λιξούρι, έγινε αισθητή πέραν του νησιού, σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως τα Τρίκαλα, τα Ιωάννινα, τη Λαμία αλλά και την Αττική, ενώ από εκείνη τη στιγμή μέχρι και σήμερα έχουν εκδηλωθεί πάνω από 50 μετασεισμοί. Μετά τις 3:55 που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός, είχαμε την εκδήλωση δεκάδων σεισμών, εκ των οποίων 20 περίπου ήταν με μέγεθος πάνω από 4,5 βαθμούς. Από όλα, επαναλαμβάνω, τα δεδομένα, φαίνεται ότι η σεισμική δόνηση, η σεισμική διέγερση αποσβαίνεται σταδιακά. Οι κάτοικοι έδειχναν αναστατωμένοι, ενώ δήλωσαν ότι ο συγκεκριμένος σεισμός ήταν ισχυρότερος από το σεισμό του 1953, αφού προκλήθηκαν και ζημιές εντός των σπιτιών από πτώσεις αντικειμένων. Είμαι 57 χρονών, έχω περάσει όλο τον πλανήτη και πέρασα τον πόλεμο το Λίβανο που είμαι από Λίβανο και θάνατο αυτό... Βομβαρδισμού στο Λίβανο, Τίποτα. Αυτό που έχω δει σήμερα δεν πρόκειται εγώ να πω στο σπίτι τώρα, με τίποτα. Έχει καταστραφεί όλο το σπίτι, έχω πάρει με χαρακά του.
τουλάχιστον 5-10 λεπτά, εγώ λέω. Άλλοι λένε 3, αλλά ήταν σεισμός διάρκειας. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Κατεβήκαμε γυμνοί, μετά ανέβηκα για να πάρω κάτι να τα φοράω. Καταλάβει, είναι πολύ, πολύ δυνατό. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλοί κάτοικοι να παραμείνουν στο ύπαιθρο. Παρά το τσουχτερό κρύο που υπήρχε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ άλλοι προτίμησαν να περάσουν τη νύχτα τους μέσα στα αυτοκίνητά τους, περιγράφοντας στην κάμερα της εκπομπής τα συναισθήματά τους μετά από τον ισχυρό σεισμό. Ήταν τρομακτικό μέσα στο εστιατόριο που ήμουν. Τρίζανε τζαμαρίες, τρίζανε όλα και βγήκα έξω. Και όπως είδα, βγήκα, είδα και κόσμο πολύ έξω. Τώρα έμαθα πως είναι μικρός σεισμός, αλλά είναι κοντά στο Λιξούρι, κοντά στα Χαβδά. Τα Χαβριά τα υπολογίζω, 2 χιλιόμετρα του Λιξούρι. Εκεί πραγούνισε πολύ. Εκεί ήταν πολύ μικρό το εστιατόριο βάθος, 2 χιλιόμετρα μόνο. Να και αυτή τη στιγμή κάνει μια δογή. Μέρος του νησιού παρέμεινε δίχως ρεύμα, ενώ 17 χιλιόμετρα έξω από το Λιξούρι η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων, αφού το οδικό δίκτυο που ενώνει Λιξούρι με Αργοστόλη έχει καταστραφεί. Δημόσια κτίρια αλλά και κατοικίες υπέστησαν ζημιές, ενώ το ίδιο παρατηρήθηκε και σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Ήταν μια πρωτοφανής εμπειρία. Πολύ ισχυρός. Αναβίωσαν, πιστεύω, καταστάσεις του 53. Αλλά φοβόμαστε. Σίγουρα. Άλλο να το ζεις και άλλο να το ακούς. Το λιμάνι του νησιού έδεσε και το πλοίο Superfast προκειμένου να φιλοξενήσει 700 άτομα, των οποίων τα σπίτια είχαν υποστεί ζημιές. Κλιμάκιο 54 πολιτικών μηχανικών έπιασε δουλειά για να εκτιμήσει την κατάσταση σε όλα τα δημόσια κτίρια, καθώς και σε κατοικίες που παρουσίασαν πρόβλημα, ενώ άνδρες της ΕΜΑΚ από την Πάτρα έφτασαν στο νησί τα μεσάνυχτα προκειμένου να συνδράμουν όπου ζητηθεί. Γυροκομεία εκενώθηκαν, ενώ από διπλό έλεγχο που έγινε στο νοσοκομείο του νησιού διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το κτίριο. Την ίδια στιγμή, μεσέ 130 έφτασε στην Κεφαλονιά ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, συμμετέχοντας σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του Αργοστολίου στις 3 τα ξημερώματα, ενώ μετά προχώρησε σε δηλώσεις. Έχουν έρθει ενισχύσεις. Είχε έρθει μάλιστα εδώ το συντονίστο έργο Πληθωρητής Νοτιού Ελλάδος. Επίσης, έχουν έρθει ενισχύσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Βρίσκεται εδώ ο υπαρχηγός του σώματος. Επίσης, έχουμε μια ειδική ομάδα από την ΜΑΚ, από την Πάτρα, για να αντιμετωπίσουν πιθανόν κάποιο έκτακτο περιστατικό. Έχουμε φτιάξει ένα κέντρο συντονισμού, το οποίο θα βρίσκεται στο κτίριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα είναι η Γενική Γραμματή και όλοι οι υπεύθυνοι, οι οποίοι θα συντονίζουν από εκεί τις ενέργειες. Στην Κεφαλονιά η επιτάχυνση υπερεύει τα 0,4G. Είναι μια τιμή η οποία είναι μεγαλύτερη κατά της τιμής που προβλέπεται από τον αντισεισμικό κανονισμό. Παρά το γεγονός όμως ότι έχουμε να κάνουμε με μια μεγαλύτερη τιμή, το δομημένο περιβάλλον συμπεριφέρθηκε άψογα στην Κεφαλονιά. Μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αργοστολίου Αλέτης Ανδροσπαρίσης, καθώς και η Γενική Γραμματής των Υπουργείων Δημοσίων Έργων, Υγείας, Παιδείας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν ανοιχτές μέρα και νύχτα, ενώ τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο θα επισκεφθούν 4 Γενικοί Γραμματείς. Αυτά και επιστρέφουμε κοντά σας. Πάμε στον καθηγητή, τον Κώστα Παπαζάχο, καθηγητή σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Παπαζάχο, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω, παρακολουθήσετε τα σχόλια των συναδέλφων σας. Ένα τμήμα γιατί είχα ένα πρόβλημα στη λήψη εδώ. Μάλιστα. Παρακολουθείτε ωστόσο το φαινόμενο στην Κεφαλονιά. Νομοτελειακά αυτές οι μέρες εβδομαδικός είναι και η εβδομάδα μου. Έχουμε εβδομαδιαίες υπηρεσίες και αυτή η εβδομάδα ήταν δικιά μου. Ωραία, λοιπόν, αφού έκατσε ένα τέτοιο φαινόμενο στη δική σας εβδομάδα, θέλουμε να μας πείτε τις παρατηρήσεις σας και αν έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα τα οποία θα βοηθήσουν τον κόσμο να πάρει μια θέση απέναντι στο φαινόμενο. Εν γέννη, συμφωνώ με τα περισσότερα, αν όχι από αυτά που άκουσα προηγουμένως, σχετικά με την εξέλιξη της ακολουθίας. Δηλαδή, ότι ενώ η πρώτη εικόνα
Ήταν λίγο άσχημη γιατί είχαμε ένα ισχυρό σεισμό σε ένα ρήγμα το οποίο έχει πολύ ψηλό σεισμικό δυναμικό. Η εικόνα που έχουμε σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Φαίνεται ότι έχει δραστηριοποιηθεί ένα κομμάτι του ρήγματος γύρω στα 15 με 20 χιλιόμετρα. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα σεισμό της τάξης του 6,1 για τους σεισμούς του τύπου που έγιναν στην Κεφαλονιά, δηλαδή ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης. Η χρονική μεταβολή της ακολουθίας, όπως φαίνεται τα στοιχεία των αναλυμένων σεισμών πάνω από 3,2 που είναι σχεδόν πλήρη, δείχνει μια ομαλή χρονική εξέλιξη. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της ακολουθίας προς το παρόν και μέσα σε 24 και λίγο παραπάνω ώρες, δείχνουν να είναι σχετικά φυσιολογικά. Αυτό δεν αποκλεί το να γίνει κάποιος ισχυρός μετασεισμός ή κάποιοι ισχυροί μετασεισμοί το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί ενώ σε μια μετασεισμική ακολουθία, ακόμα και αν είναι ο κύριος σεισμός, η συχνότητα των σεισμών μειώνεται, τα μεγέθη τους, το μέσο μέγεθό τους δεν μειώνεται. Δηλαδή, ισχυροί μετασεισμοί θα υπάρχουν και σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. Άρα, ακόμα και όταν θα επανέλθει η κοινωνία στη φυσιολογική της ζωή, θα πρέπει να συνηθίσει στην ιδέα ότι τις επόμενες εβδομάδες, ίσως και μήνες, θα έχουμε τη γέννηση κάποιων ισχυρών μετασεισμών. Έτσι, στα σχολεία και σε άλλους χώρους θα πρέπει να γίνουν κατάλληλες ενημερώσεις, για να μην έχουμε προβλήματα με θύματα από πανικό ή από άλλα φαινόμενα, τα οποία καμιά φορά είναι πιο σημαντικά από τα θύματα του ίδιου του σεισμού, που σε συγκεκριμένη περίπτωση φυσικά δεν υπήρχαν. Μία κυρία, η οποία από το επώνυμο είναι Κεφαλονίτης από ό,τι φαίνεται, η κυρία Μαρία Μαρκάτου, από το Λιξούρι, μας είπε ότι έζησε το σεισμό του 1953 και τότε δύο μεγάλοι σεισμοί είχαν γίνει. Οπότε το ερώτημά της είναι εάν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και σήμερα. Να θυμηθούμε τι έγινε το 1953 με λίγο μεγαλύτερη ακρίβεια. Στις 9 του μήνα έγινε ένα σεισμό 6,4, 9 Αυγούστου. Στις 11 του μήνα έγινε ένα σεισμό 6,8. Στις 12 του μήνα έγινε ένα σεισμό 7,2. Οι σεισμοί αυτοί, παρόλο που το δίκτυο εκείνη την εποχή δεν ήταν και πολύ καλό, υπήρχε όλος και όλος ένα σεισμογράφος στον ελληνικό χώρο, έγιναν πιθανότερα όχι πάνω στο ρήγμα αυτό το συγκεκριμένο, αλλά λίγο πιο εσωτερικά, στη βύθιση που υπάρχει της πλάκας του Ιωνίου κάτω χώρου του Αιγαίου, αλλά κάτω από την Κεφαλονιά. Ισοπαίδωσαν την Κεφαλονιά, κατάστρεψαν το 90% των κτηρίων της, σκότωσαν περίπου 500 ανθρώπους στην Κεφαλονιά μόνο και τραυμάτισαν πάνω από 2.500 ανθρώπους στην Κεφαλονιά. Δυσκολεύομαι να συγκρίνω αυτό το σενάριο, αυτή την ιστορία που ακούστε, που ακούει είναι μια ιστορία καταστροφής, με αυτό το οποίο έγινε χθες. Ναι, μεν έχει βελτιωθεί η ποιότητα των κτηρίων, αλλά εδώ μιλάμε για ένα σεισμό που είχε επιταχύνσει 0,4G και στο Λιξούρι φαντάζομαι ότι ο επιταχυσιογράφος στο Σκοπείο θα έχει γράψει ακόμα μεγαλύτερες επιταχύνσεις. Και γενικά οι βλάβες ήταν περιορισμένες για τόσο μεγάλες τιμές επιτάχυνσης. Είχαμε αστοχίες κτηρίων, είχαμε και σχεδόν κάποιες στα όρια καταρρεύσεις, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά σκεφτείτε ότι ο σεισμός ένας 5,9 στην Αθήνα είχε πολύ περισσότερες βλάβες και θύματα. Αυτό το καταλαβαίνω. Μια έννοια δεν μπορεί να συγκριθεί με το σεισμό του 1953, ο χθεσινός σεισμός. Δεν μπορεί να συγκριθεί, όμως θα μπορούσε να έχει μια τέτοια συμπεριφορά. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι είστε κι εσείς επιφυλακτικός και λέτε δεν μπορούμε να πούμε σιγουριά. Δηλαδή, το 6,1 δεν σημαίνει ότι έγινε ο μεγάλος σεισμός και μπορείτε να πάτε όλοι στα σπίτια σας να κοιμηθείτε. Να πάτε να κοιμηθείτε όσοι έχετε γερά σπίτια. Όσοι έχουν πρόβλημα τα σπίτια σας, καλό είναι να προσέχετε. Και όσοι έχουν τεράστιο πρόβλημα, να κοιμηθείτε έξω από τα σπίτια σας. Εγώ αυτό ακούω, αυτό μου ακούγεται σαν λογικό. Μα νομίζω ότι άκουσα και το απόγευμα και τον Άκη τον Τζελέντη αλλά και άλλους συναδέλφους να λένε ακριβώς αυτό το οποίο είπαμε από την πρώτη στιγμή. Ότι είναι προφανές ότι κτίρια τα οποία έχουν εμφανίσει προβλήματα από τον κύριο σεισμό δεν πρέπει να κατοικηθούν στο επόμενο διάστημα. Αναφερθήκαμε καθαρά σε αυτά τα κτίρια, κυρίως σε κτίρια που είναι αυθαίρετα, χωρίς αντισεισμικό κανονισμό ή ακόμα και με αντισεισμικό κανονισμό, αλλά που για κάποιο λόγο, κακοτεχνίες ή άλλο τοπικό λόγο έχουν πάθει σημαντικές βλάβες. Είναι προφανές. Θα ήταν ανεύθυνο να πούμε στους κατοίκους, παρόλες τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, να πάνε να κατοικήσουν τέτοια σπίτια. Αληθεύει αυτό που λένε ότι αν το σπίτι σου μπορεί να είναι τέλειο, να είναι χτισμένο με όλους τους κανόνες, αλλά αν πέσει επάνω στο ρήγμα, τότε δεν έχεις καμία σωτηρία σου, θα πάθεις μεγάλη ζημιά. Αυτό έχει κάποια δόση αλήθειας ή είναι ένας μύθος? Έχει την εξής δόση αλήθειας, ότι πολύ κοντά στην εστία του σεισμού και για λόγους πολύ ειδικών φαινομένων μπορούν σε πολύ τοπικές περιοχές να αναπτυχθούν πολύ μεγάλες επιταχύνσεις. Επιταχύνσεις που να ξεπερνάνε το 1G, δηλαδή ένα κτίριο κυριολεκτικώς να απογειωθεί. 1G σημαίνει ότι ξεπερνά τη βαρύτητα, είναι κατακόρυφη κίνηση και μπορεί να γίνει να απογειωθείς.
Τέτοιες επιταχύνσεις έχουν παρατηρηθεί στον ελληνικό χώρο και σε ανάλογο σεισμό. Στην Κοζάνη, αγώνα σεισμού 6,5-6,6, παρατηρήθηκαν σε πολλά σημεία τέτοιες ενδείξεις. Όμως, επαναλαμβάνω ότι το θέμα δεν είναι αν θα είσαι τόσο άτυχος. Το θέμα είναι ότι σε κτίρια που εμφανώς έχουν πρόβλημα, είναι πραγματικά επικίνδυνο να οδηγήσουμε κατοίκους να μπουν, μόνο και μόνο γιατί ένας ισχυρός μετασεισμός, ένα 5,1 που μπορεί να γίνει 5,2 αύριο, αντίστοιχο με αυτό που έγινε πριν από κάποιες ώρες, αν είναι πιο κοντά στο Λιξούρι ή πιο κοντά σε μια άλλη περιοχή, να προκαλέσει βλάβη. Οι συνάδελφοί σας είπαν ότι δεν υπάρχει παράθυρο χρονικό ασφαλείας, ότι εντάξει και μετά από ένα μήνα και σε ένα μήνα από τώρα μπορεί να γίνει ένας μεγαλύτερος σεισμός, υπάρχει πιθανότητα. Αυτό είναι πολύ σωστό. Το παράθυρο το οποίο συνήθως αναφέρεται από τους σεισμολόγους δεν αφορά την ασφάλεια από το φαινόμενο. Αφορά το ότι γενικά για να παρακολουθείς τη χωροχρονική εξέλιξη πρέπει να μαζευτούν κάποια δεδομένα. Είναι θέμα σεισμολογικό, όχι θέμα ουσίας. Προφανώς και υπάρχουν πολλά παραδείγματα, μπορεί να έχουμε πολύ καθυστερημένη γέννηση ισχυρών σεισμών. Όταν όμως παρακολουθείς την ακολουθία, μπορείς, αν είσαι γρήγορος, προσεκτικός και εφόσον η δουλειά γίνεται συστηματικά, να εντοπίσεις ενδεχομένως έγκαιρα τέτοιες αλλαγές. Να θυμίσω παραδείγματος χάρη ότι στην Κωνσταντινούπολη που είχε γίνει ο σεισμός του Ισμίτ, στην Νικομίδια, ο σεισμός του Μπολού που έγινε ανατολικότερα κάποιο διάστημα μετά, του σεισμού αυτού είχε προηγηθεί μια πολύ ανώμαλη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία ήταν δυνητικά ανιχνεύσιμη. Για τέτοια θέματα αναφερόμαστε όταν λέμε ότι ενδεχομένως μπορούμε να δούμε κάποια ανώμαλη μεταβολή. Σωστά όμως είπαν οι συνάδελφοι ότι δεν κλείνει 48 ώρες κάτι μαγικό, ότι 48 ώρες λύγει το θέμα και μπορούμε να το ξεχάσουμε τελείως. Είναι σαφές ότι η επιφυλακή θα πρέπει να κρατήσει και σημαντικό χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν ως οικογενειάρχης, πατέρας και σύζυγος και όλα τα, αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν τα ωραία στη ζωή ενός ανθρώπου, αν ζούσατε στο Λιξούρι ή στο Αργοστόλι, τι θα κάνατε χθες το βράδυ, σήμερα το βράδυ και τα επόμενα 25 βράδια, ας πούμε. Σας απαντώ ευθέως. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι, παρόλο που δεν με τρομάζουν ιδιαίτερα οι σεισμοί λόγω επαγγέλματος, ότι ειδικά το πρώτο βράδυ, μη έχοντας σαφή εικόνα της κατάστασης του σεισμού, προσωπικά θα επέλεγα να μείνω στο αυτοκίνητό μου. Σήμερα το βράδυ και βλέποντας την εξέλιξη και τις πληροφορίες που έχουν έρθει από τα σεισμολογικά δίκτυα και όλες τις συγκλίνουσες ενδείξεις ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό, αν το σπίτι μου ήταν χτισμένο με έναν σεισμικό κανονισμό και δεν είχε πάθει καμία βλάβη, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να το κατοικήσω. Αν όμως είχα οποιαδήποτε υποψία για το σπίτι μου, αν δεν μπορούσα να αξιολογήσω τις βλάβες τις οποίες έβλεπα αν είναι στους τοίχους ή στις κολόνες, αν έβλεπα κάποιο άλλο πρόβλημα, θα ήμουν σχετικά επιφυλακτικός και θα προσπαθούσα να χρησιμοποιήσω τα όποια μέσα μου παρέχει η πολιτεία για να μην το κατοικήσω. Ειλικρινά, μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα και από γειτονικές χώρες. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσα πολλά το τελευταίο διάστημα. Που ισχυροί μετασεισμοί ή συνοδοί σεισμοί οδήγησαν σε καταρρεύσεις κτηρίων που έχουν πάθει σοβαρές βλάβες από τον κύριο σεισμό. Εγώ θα ήμουν πολύ διστακτικός σε ένα κτίριο το οποίο έχει χτυπηθεί, να έλεγα στους ανθρώπους επιστρέφετε μέσα. Προσωπικά εγώ θα το απέφευγα κατηγορηματικά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ευθεία και ειλικρινής απάντηση και έντιμη. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλώς σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ, κύριε καθηγητά. Καλή. Αυτό, πάμε στην Κεφαλονιά πίσω τώρα στο πλοίο για να αποτίσω εγώ τώρα φόρο τιμής στην ΕΜΑΚ, αυτό το συμπαθέστατο σώμα της πυροσβεστικής που έχει κατά καιρούς διασώσει πολύ κόσμο. Έχει και θύματα βέβαια, γιατί οι διασώστες δεν σώζουν θύματα, δεν σώζουν ανθρώπους, πέφτουν και οι ίδιοι θύματα τέτοιων ακραίων καταστάσεων. Έχουμε λοιπόν Σωτήρη κοντά μας, μία κυρία από την ΕΜΑΚ, έτσι. Όχι ακριβώς από την ΕΜΑΚ Μάκη, αλλά από την εθελοντική ομάδα πρώτων βοηθειών. Είναι η υπαρχηγός, η Μαλαματή Τζόνου, η οποία είναι Κεφαλονίτισσα, έζησε το σεισμό, θα περάσει το βράδυ της στο καράβι. Μαλαματή, δεν χρειάστηκε να επέμβεις. Καλησπέρα και από μένα. Να εξηγήσω ότι είμαι υπαρχηγός του Σώματος Εθελοντών Σαμαριτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο τμήμα Κεφαλινίας. Από την πρώτη στιγμή, οι εθελοντές Σαμαρίτες ήταν στο πλευρό των πολιτών, σε συνεργασία βέβαια με όλους τους φορείς και με την πολιτική προστασία. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον τομεάρχη μας στην Αθήνα και είναι σε ετοιμότητα για άμεση κινητοποίηση τα τμήματα Σαμαριτών από την Πάτρα και την Αμαλιάδα, σε περίπτωση που χρειαστεί να στείλουν και εθελοντές και εφόδια. Από εκεί και πέρα, μας ζητήθηκε σήμερα να είμαστε εδώ στο καράβι, εφόσον υπάρχει τόσο πολύς κόσμος
για να παρέχουμε υγειονομική κάλυψη σε ό,τι μπορεί να χρειαστεί. Και βέβαια να αναφέρω ότι ακόμα και την στιγμή του σεισμού, στο κλειστό γήπεδο Αγροστολίου πραγματοποιούνταν ένας αγώνας μπάσκετ και υπήρχαν εκεί εφελόντες σαμαρίτες που είχαν υγειονομική κάλυψη όπως όλους τους αγώνες. Και βέβαια από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να αποτρέψουν τον πανικό και να οδηγήσουν με ασφάλεια τους αθλητές και τους θεατές έξω. Την είδαμε αυτή τη σκηνή. Με τους τραυματίες στο νησί. Ο υπουργός χθες έκανε λόγο για 7 ελαφρά τραυματίες. Ευτυχώς δεν είχαμε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Ήταν ευτυχές και εντάξει, σίγουρα παίζει όλο το ότι ήταν Κυριακή, δεν ήταν εργάσιμη ημέρα. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό. Οι οποίοι τραυματισμοί από τι προέρχονται, από ποια αίτια? Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Δεν μας έχουν ενημερώσει γι' αυτό. Μάλιστα. Από εκτός αντικειμένων, εντός των οικειών είναι μικρό τραυματισμοί. Σωτήρη. Και επίσης λόγω πανικού, πολλές φορές, δηλαδή κάποιους τραυματισμούς που άκουσα εγώ ήταν επειδή ο κόσμος έφυγε με πανικό ακόμα και σε σκάλες. Οπότε ήταν και λογικό να γλιστρήσουν, να πέσουν, να χτυπήσουν για αυτό το λόγο. Σημαντικότερος ο ρόλος των Σαμαριτών, αλλά με ειδοποίησαν από το κοντρόλ ότι υπάρχει και άνθρωπος από τα ΕΜΑΚ. Αληθεύει? Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή μαζί μας, Μάκη. Α, γι' αυτό δεν είναι εκεί. Λοιπόν, okay, μένουμε λοιπόν στους Σαμαρίτες, τον οποίο ο ρόλος είναι σημαντικός. Είδαμε και αυτό το βίντεο. Πραγματικά το είδαμε από το κλειστό γυμναστήριο Αργοστολείο, όπου τα παιδιά εκεί τρομοκρατήθηκαν, υπήρχε αγώνας και βεβαίως υπήρξε τάξη και σωστή έξοδος, όταν μάλιστα στην είσοδο του κτηρίου έπεσε και ένα πολύ μεγάλο καδρόνι πάνω στα αυτοκίνητα, χωρίς να τραυματιστεί κανένας. Με τρόπο σχεδόν υποδειγματικό έβγαλαν τον κόσμο έξω. Και βεβαίως το λέω γιατί παρακολουθώντας το βίντεο είδα ότι μέσα στο γενικότερο πανικό, που είναι πολύ φυσιολογικό, μπήκε μια τάξη. Και είναι φυσικό με ένα τέτοιο σεισμό, ένα τέτοιο μέγεθος, ο κόσμος να πανικοβάλλεται. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε, αν θέλει ο κύριος Κουλιάρας, για να κλείσουμε τη σύνδεση από το Αργοστόλι. Κύριε Κουλιάρα, θα θέλετε κάτι να προσθέσετε για να κλείσουμε? Όχι, όχι, ευχαριστώ πολύ. Να σου πω, Μάκη, ότι με μεγάλο ενδιαφέρον μας παρακολουθεί ο κόσμος που βρίσκεται εδώ και αναμένει βεβαίως το τι θα κάνει τις επόμενες μέρες. Είναι άγνωστο ακόμα για πόσα βράδια θα διανυκτερέψουν στο Super Fast 11. Ναι, να πω επίσης κάτι το οποίο μου καταγγέλθηκε, ότι στη διαδρομή, επειδή το Λιξούρι είχε αποκοπεί, ο δρόμος λόγω των κατολιστήσεων, χρησιμοποιούσαν τα ferry boats για να περνάνε από την μία πόλη στην άλλη. Ότι περιέργως κάποιοι ζητούσαν εισιτήρια από τον κόσμο. Αληθεύει αυτό, Σωτήρη? Μάκη, το επιβεβαιώνουμε αυτό. Από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, ο κόσμος έκοβε κανονικά εισιτήριο για το δρομολόγιο από το Αργοστόλι στο Λιξούρι. Ήταν η μοναδική του επιλογή, καθώς η αστυνομία είχε αποκλείσει την πρόσβαση στο Λιξούρι λόγω των προβλημάτων στο οδόστρωμα. Από το μεσημέρι και μετά όμως, αυτό το πρόβλημα ως γεμαγιάς εξαφανίστηκε και η διέλευση των πολιτών γινόταν δωρεάν. Επομένως, κάποιοι πρέπει να παρανόμησαν ή κάποιοι πρέπει να ολιγόρησαν. Διότι δεν είναι δυνατόν ως το μεσημέρι ο κόσμος να πληρώνει για να πάει από τη μια πόλη στην άλλη, εφόσον ήταν αποκομμένες λόγω των κατολιστήσεων, και ξαφνικά να παρέχεται η δωρεάν μεταφορά. Τα λέμε γιατί είναι τα παρατράγουδα, έτσι είναι οι παράπλευρες απώλειες σε τέτοια γεγονότα. Πολύ ωραία, λοιπόν. Ακριβώς, Μάκη, και είναι κάτι το οποίο δημιούργησε και τη χείριστη εντύπωση στους πολίτες της Κεφαλονιάς. Ας ελπίσουμε λοιπόν και να ευχηθούμε ότι θα πάνε όλα καλά και θα λήξει αυτή η ιστορία. Να επιστρέψουμε στο στούντιο και να πάμε στους προσκεκλημένους. Μα τώρα διαβάζω και τα σχόλιά σας εδώ, τα παράπονά σας, τις καταγγελίες σας, τα πάντα. Και όσο μπορούμε τα ομαδοποιούμε και τα μεταφέρουμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Να έρθω λοιπόν τώρα να αφήσουμε τους σεισμούς και να πάμε στην ένοπλη βία για την τρομοκρατία. Εδώ είδαμε ότι συζητήσεις επί συζητήσεων, σενάρια επί σενάριων, τι έγινε ο Χριστόδουλος, που πήγε ο Χριστόδουλος, τι κάνει ο Χριστόδουλος. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, πέραν της δικής μου σχέσης με τον Χριστόδουλο, και η σχέση του θείου με τον Ανιψιό είναι καλή. Όχι. Είναι καθόλου καλή. Τελευταία. Κάνα δύο χρόνια. Για ποιο λόγο? Τώρα να τα λέμε δημοσίως. Αν είναι πολιτική λόγη. Έφερα έναν γιατρό από τον Καναδά, ο οποίος ήταν που έφτιαχνε τις ενέσεις. Και δεν το επιτρέψα να καταθέσει. Όπως δεν επιτρέψα και σε μένα. Δεν το πιάσα αυτό για να το πούμε. Δεν με καλέσανε μάρτυρα. Πού? Είχα στοιχεία να τους δώσω. Πού? Στη δίκη των ξηρών. Τη μεγάλη δίκη 17 Νοέμβρη.
Δεν σε κάλεσα ως μάρτυρα. Όχι, όχι, όχι. Αυτό τι εννοείς, δηλαδή, ότι είχες στοιχεία να τους δώσεις. Τώρα δεν είναι του παρόντος, αλλά θέλω να πω ότι δεν άφησα τον γιατρό που ήρθε από τον Κάναδα. Τον παρακάλεσα εγώ, γιατί τον είχα ξυπηρετήσει κάπου και μου λέει θα έρθω να τους περασπίσω. Και ήρθε και είχε να μάτσω τόσα χαρτιά και δεν τον αφήσα ούτε να τον ακούσουν. Ο γιατρός από τον Καναδά τι γνώριζε, δηλαδή. Αυτός τα φτιάχνε τα φάρμακα. Κοιτάξτε. Ναι. Ποια φάρμακα. Και με, ανένυψε και ήθελε να τα πει. Ποια φάρμακα. Αυτά που βάζανε στο Σάβα. Ναι. Τα έφτιαχνε στο νοσοκομείο που ήταν ο γιατρός αυτός. Και ήθελε να καταθέσει ότι όταν ο άνθρωπος πάρει αυτά τα φάρμακα δεν ξέρει τι λέει. Και πιστεύει αυτά που του υποβάλλουν. Εγώ, ας πούμε, του είπα κάτι του Σάβα, που τότε θύμωσα, έχω 3 χρόνια να του μιλήσω. Και μου λέει η τσάντα που λες εσύ, μου λέει δεν ήταν η τσάντα, και έχω φωτογραφίες από το λιμενικό. Θα πετάχτηκε σε κανένα δέντρο, μου λέει, από την έκρηξη. Άμα μια τσάντα 3 κιλά πεταχτεί σε ένα δέντρο, ο Σάβας γίνεται αέριο, και ο κάθε άνθρωπος που είναι εκεί. Είναι ψέματα. Αλλά αυτό του υποβάλλω να λέει και αυτό λέει, το πιστεύει αυτό. Εγώ τι δουλειά έχω. Ένα λεπτό. Αυτό που λες έχει ενδιαφέρον, είναι σοβαρό. Αλλά πρώτη φορά το λέω. Αναγκάζομαι και το λέω. Πρώτη φορά το λες, το ξέρω. Όχι παράπονο, διαμαρτυρία. Το πρώτη φορά το λες όμως αυτό. Δεν το έχεις ξαναπεί. Ποιος με ρώτησε. Ένα λεπτό. Ναι. Όταν μου λένε κάτι πρώτη φορά και εντυπωσιάζομαι, το ψάχνω λίγο. Να σας θυμίσω κάτι. Το είπα στην αυλή που είμαστε μαζί, εσείς και κάποιος δικηγόρος. Και δεν θα σε καλέσω. Αλλά ακόμα δεν με έχει καλέσει. Ναι. Να πω κάτι. Ναι. Να κατάλαβα για ποια συνάντηση λες τώρα, αλλά επειδή δεν μ' αρέσουν τα σενάρια συνωμοσίας. Τι συνωμοσίες. Τα σενάρια συνωμοσίας. Αυτά που μαζεύονται διάφοροι και λένε ότι μας ψεκάζουν, μας κάνουν, μας... Αυτά είναι παραμύθια. Ναι, μας ράνουν και διάφορα τέτοια και οι μυστικές υπηρεσίες και όλα αυτά υπάρχουν, αλλά... Μέχρι σε ενός βαθμού. Εγώ θέλω να μιλάμε επί πραγματικών γεγονότων. Το να βγαίνει τώρα ο θείος Τσακαλίας, που είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος, τώρα σε βλέπουν με το καπέλο, τα μαλλιά και αυτή τη φιγούρα που έχει στην βιβλική, γιατί σε μια βιβλική μορφή από την Ικαρία, και νομίζω σου λέει αυτός μπορεί να έχει σαλέψει. Δεν ξέρω ότι τα έχει 400. Λέω λοιπόν ότι για να λες κάτι τέτοιο, κάτι γνωρίζεις. Δεν μπορεί να το πετάσει έτσι στον αέρα. Επομένως, θα μου επιτρέψει να κάνω ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψω διαφημιστικό που είναι αναγκαίο ούτως ή άλλως. Πάρα δεν τα συμπαθώ πολύ αυτά τα διαλύματα και να επιστρέψω κοντά σας. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τον θείο των ξηρών που για πρώτη φορά δίνει ένα στοιχείο. Έχουν σώα τα σφρένα, έτσι. Το μπορώ να στο επιβεβαιώσω. Θέλω να δούμε ένα βίντεο, θα δούμε κάποια αποσπάσματα από τις επανειλημμένες συνεντεύξεις που μου είχε δώσει ο Χριστόδουλος Ξηρός από τη φυλακή. Είναι γεγονός ότι η θέση μου, πως τα εγκλήματα που έκαναν είχαν υφή πολιτική και όχι ποινική όπως θέλησε να το περάσει η εξουσία και κυνηγήθηκα για αυτή μου τη θέση. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνω, θυμάστε πρόσωπα και πράγματα, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, γιατί θεωρούσα πολύ φυσιολογικό να σκέφτομαι ανθρώπινα και όχι γαϊδουρινά. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν να πάρουν το πορτοφόλι σου, ούτε να διάσουν το σπίτι σου. Είχαν μια ιδεολογία, κουτσί στρεβή ανάποδη για έναν άνθρωπο. Εγώ διαφώνησα ανοιχτά με το θέμα ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να αφαιρεί την ανθρώπινη ζωή και το συζήτησα κατηδίαν με τον Χριστόδουλο επανειλημμένα. Αλλά μου έθετε τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δικτατορίας, δημοκρατίας, ένοπλης βίας και κρατικής τρομοκρατίας. Οι θέσεις του Χριστόδουλου από τότε μέχρι σήμερα ήταν πολύ γνωστές.
Η χρησιμότητα αυτών των συνεντεύξεων ήταν πέρα από την ψυχολογία των ανθρώπων που παρεκκλίνουν από αυτό το φυσιολογικό κατά αυτόν νερόβραστο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς σκέφτονται και πώς συμπεριφέρονται και τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Πίστευα λοιπόν πάντοτε ότι ανοιχτός διάλογος μαζί τους μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα πολύ θετικά σε σχέση με το κλείσιμο ενός κύκλου αίματος. Η απομάκρυνση από αυτούς τους ανθρώπους και όλη αυτή η κατασταλτική συμπεριφορά μπορεί να επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα. Είναι η αρχή της δράσης και της αντίδρασης. Δεν υπήρξαν ευήκοα όταν από την εξουσία, η οποία άλλοτε αδιαφορούσε, δεν μαλάκωνε, προσέξτε. Δηλαδή δεν προσπαθούσε να πείσει αυτούς τους ανθρώπους ότι βγείτε έξω, αφού εκτίσατε τόσα χρόνια, υπό επιτήρηση, παρακολούθηση. Κάντε μια δήλωση ότι αντιλαμβάνεστε πως αυτό που λέει ο Σάββας σήμερα, ότι τελικά ο πλανήτης δεν αλλάζει και ο κόσμος με τη βία, και είναι σίγουρο ότι δεν το λέει για να βγει ο Σάββας. Είναι πολύ ταλαιπωρημένος. Η υγεία του είναι χάλια, δηλαδή. Χάσει την ορατήσή του. Είναι ένας άνθρωπος ακίνδυνος. Ουσιαστικά είναι πιο επικίνδυνος όταν μένει μέσα στη φυλακή ο σύμβολο παρά έξω, που ακόμα και να θέλει να κάνει κάτι κακό, δεν θα μπορούσε πια να το κάνει. Λαμβάνω υπόψη μου τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους. Ξέρω πολύ καλά ότι αν ήταν το δικό μου το παιδί, ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο συγγενής μου, θα είχα μέσα μου συναισθήματα που θα έφθυναν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά θέλω να με πιστέψετε ότι το λέω μέσα από την καρδιά μου και το λέω ειλικρινά, ότι πονάω όταν αφαιρείται οποιαδήποτε ανθρώπινη ζωή, οποιαδήποτε ζωή, είτε ανήκει σε ζώο ή σε άνθρωπο, δεν έχει σημασία, σε μυρμήγκι. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία, αυτή είναι η δική μου άποψη. Όμως είμαι υπέρμαχος αυτής της επικοινωνίας. Είναι κάτι το οποίο θα το σεβαστώ μέχρι τέλους, γιατί το πιστεύω. Αν πάψω να το πιστεύω, θα βγω να το πω. Ο Σόλος Ξηρός, δείτε τι έλεγε σε μένα το 10, ήμουν στον Άλτερ τότε, αναφέρθηκε στην τρομοκρατία όπως την αντιλαμβάνεται, εξηγώντας πώς αυτή πηγάζει μέσα από τους μηχανισμούς του κράτους. Να δούμε το απόσπασμα. Καταρχάς, η τρομοκρατία δεν υφίσταται γενικά και αόριστα. Για να ορίσει δηλαδή την τρομοκρατία, την έννοια της τρομοκρατίας, πρέπει να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα. Ποιος τρομοκράτη ποιον και παρεμπιπτόντως και γιατί. Για μένα, κατ' εξοχή τρομοκρατία ασκείται από τους μηχανισμούς του κράτους, οι οποίοι εκτός των άλλων διαθέτουν βέβαια και ασύγκριτα πλεονεκτήματα, όπως τρομακτική υπεροπλία, απεριόριστο δυναμικό και φυσικά νομικό πλαίσιο που νομιμοποιεί πάντοτε την άσκηση της τρομοκρατίας. Να γίνω και πιο συγκεκριμένος. Ο στρατός. Κατ' εξοχήν μηχανισμός τρομοκράτησης, όχι απαραίτητο του εχθρού. Έχουμε παραδείγματος χάρη τρομοκρατία από στρατό κατοχής, όπως ήταν οι εκτελέσεις πατριωτών της αντίστασης, αλλά και αμάχων από τους Ναζί. Όπως είναι σήμερα, ας πούμε, η κατ' εφημισμό λεγόμενη ανθρωπιστική βομβαρδισμή στο Σομαλία, στο Ιράκ, στη Ιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν και όπου αλλού διασαλεύεται η νέα τάξη από τους νεοναζί Αμερικάνους που βαυκαλίζονται ότι είναι οι παγκόσμιοι εκδημοκρατιστές. Να μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μόνη δύναμη που έριξε πυρηνικές βόμβες σε άμαχους, τη μία μάλιστα, ενώ είχε παραδοθεί ήδη η Ιαπωνία, στη Χιροσίμα και στο Νάγκασάκι αναφέρομαι. Η τρομοκρατία των μηχανισμών, του στρατού δηλαδή και της αστυνομίας, μπορεί να στρέφεται και κυρίως στρέφεται κατά του εσωτερικού εχθρού, όπως σε περιόδους δικτατορίας ή και συγκαλυμμένης κοινοβουλευτικής δικτατορίας. Να σημειώσω εδώ ότι η ενασχόληση της κρατικής ασφάλειας, της ΕΕΠ και άλλων μηχανισμών αποκλειστικά με τον εσωτερικό εχθρό είναι πρακτικές μόνο δικτατορικών καθεστώτων. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή κατά κόρον στις μέρες μας. Τρομοκρατία βέβαια μπορεί να ασκηθεί και από παραστατημένο λαό, όπως ήταν η τρομοκρατία την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης ή η λευκή τρομοκρατία στη Ρωσική Επανάσταση. Δηλαδή και από τη μια πλευρά και από την άλλη μπορεί να ασκηθεί. Δηλαδή και από τους επαναστατημένους και από τους αντιπαναστάτες. Τρομοκρατία, κατά τη γνώμη μου, είναι και επιθέσεις που χτυπάνε αδιακρίτως το σωρό, όπως είναι οι δίδυμοι πύργοι, το μετρό της Μαδρίτης, το μετρό του Λονδίνου. Ακόμα και αν θεωρηθούν ως αντίπεινα για βομβαρδισμούς αμάχων, πάλι στρέφονται αδιακρίτως επί δικαίων και αδίκων. Αυτή είναι η δική μου προσωπική γνώμη. Ναι. Ίδια τρομοκρατία είναι επίσης και η ασυδοσία της αστυνομίας όταν ξεφορτώνεται συνταξιούχοι, όταν πνίγεται στα χημικά κάθε απεργία, όταν δολοφονούνται πολίτες. Και η αστυνομία βέβαια έχει πάντα τη σιγουριά της ατιμωρησίας από την ταξική δικαιοσύνη.
Και επιπλέον υπάρχει και η οικονομική τρομοκρατία, αυτή που τη ζούμε σήμερα σε όλο το μεγαλείο. Εδώ βέβαια έχει μεγάλη σημασία που βλέπουμε ότι προσπαθούν να οικοδομήσουν συνένεση απέναντι στην τρομοκρατία, την οικονομική τρομοκρατία αναφέρομαι, και στη ληστεία που υφίσταται ο λαός, οι ίδιοι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την καταλήστευση, αλλά και για τις που με τις καταστροφικές επιλογές της οδήγησαν τη χώρα στην κατάρρευση. Το Αντάρτικο Πόλης τώρα. Το Αντάρτικο Πόλης είναι προσεκτικά επιλεγμένες επιθέσεις κατά της κυρίαρχης τάξης και των μηχανισμών της και φυσικά και κατά ξένων προστατών. Σήμερα μάλιστα φαίνεται πολύ καθαρά ότι λειτουργούν σαν στρατός κατοχής που λυμένεται τη χώρα, στη σημερινή συγκυρία εννοώ. Δεν έχει στόχο, ο Αντάρτης Πόλης δεν έχει στόχο τη δημιουργία θυμάτων στο σωρό που θα ήταν πράγματι τρομοκρατία. Ο Αντάρτης προειδοποιεί πάντοτε για τα χτυπήματα και προτιμά να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο παρά οποιοδήποτε άλλο. Να θυμίσω εδώ, όταν η οργάνωση 17 Νοέμβρη χτύπησε με λεωφορείο των ΜΑΤ μετά τη δολοφονία του Καλτεζά το 1987, ότι κάποιος σύντροφος φώναζε στον κόσμο να απομακρυνθεί με κίνδυνο να, δηλαδή και να συλληφθεί και να χτυπήσει ο ίδιος. Πλήττον τα στόχα του φαινομενικά παντοδύναμου κράτους, καταρρύπτει το μύθο του Αΐτη του. Με δύο λόγια, ο ρόλος του Αντάρτικου Πόλης είναι να στρώσει τον δρόμο με το παράδειγμά του και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την επανάσταση που γίνεται πάντοτε με μαζική εξέγερση. Για το λόγο αυτό, βέβαια, η μεγάλη διαφορά είναι και η αποδοχή που έχει το Αντάρτικο Πόλης. Μάλιστα. Να πάω τώρα στον κύριο Τσακαλία πριν πάμε στους προσκεκριμένους μας. Εδώ υπάρχει ένας πραγματικός διάλογος. Μπορεί για κάποιους να είναι σουρεαλιστικός. Μπορεί για κάποιους να είναι πραγματικός. Μπορεί για κάποιους να είναι συμπαθής και για κάποιους άλλους να είναι ένας διάλογος ανύπαρκτος, κοφών, εν πάση περιπτώσει. Θα μείνω λίγο σε αυτό που είπατε. Τι νόημα έχει τώρα να κουβεντιάσουμε αν δόθηκαν φάρμακα στον Σάβα για να πει αυτά που είπε, όταν ο Σάβας τώρα που δεν είναι υπό την επίρρεια φαρμάκων θα μπορούσε να πει άλλα πράγματα, να πει την πραγματικότητα. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ότι υπάρχουν τρεις απόψεις αντίθετες και αντικρουόμενες. Αντικρουόμενες του δηλαδή, Σάβα, του πώς το λένε, το Κονόμου. Του Γιωτόπουλου. Του Γιωτόπουλου και του Χριστόδουλου. Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Ότι διαφώνησαν και μεταξύ του. Γιατί στις φυλακές υπήρξε μία διένεξη μεταξύ τους, τη γνωρίζω δηλαδή αυτή. Ο Χριστόδουλος είναι έξαλλος γιατί ο Γιωτόπουλος δεν πήρε ποτέ πάνω του αυτά τα οποία έγιναν και γιατί θεωρούσε ότι έχει την απόλυτη ευθύνη. Όχι την ευθύνη ότι δεν ήταν σωστά αυτά που έκαναν. Δεν λέει αυτό ο Χριστόδουλος, λέει εγώ ότι... Εγώ βγάζω το καπέλο μου στο Γιωτόπουλο γιατί δεν κάρφωσε τους φίλους του και δεν το βγάζω σε αυτούς οι οποίοι τους καρφώσαν. Καρφώσαν τα αδέρφια του, παιδί μου. Αυτό είναι απαράδεκτο εντελώς. Ποιοι είναι αυτοί? Σε κανέναν αντάρτικο πόλεμο σε όλο τον κόσμο, ποτέ κανένας αντάρτης δεν κάρφωσε τους άλλους. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Ο Χριστόδουλος. Γιατί ο Χριστόδουλος τι κάρφωσε? Ο Χριστόδουλος μπορούσε να πάρει ένα δικηγόρο και να πει: όχι, αυτά που είπα, τα είπα σε βία. Δεν τα υπογράφω. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Τον είπε, ήθελα να τον πω, μου λέει όχι. Ο Χριστόδουλος γνωρίζει όμως ότι πήρε πάνω του ενέργειες που δεν έχει κάνει μόνο και μόνο το για ξέρω, να παλύνει. Δεν έκανε τίποτα. Τον είχανε για να ανοίγει η αυτοκίνητα. Ναι. Δεν έχει κάνει δολοφονίες ο Χριστόδουλος και το ξέρω. Αυτό το γιατί σέβομαι. Αν δείτε τις μαρτυρίες όλων των ενεργειών, είναι λιγνός, κοντός, αδύνατος, έτσι. Ναι. Ο Χριστόδουλος ήταν όχι, δύο μέτρα επί δύο. Δεν υπάρχει τίποτα εις βάρος του. Μα το γνωρίζω εγώ αυτό. Φτιαχτά. Εάν θυμάσαι, ο Χριστόδουλος όταν έσκασε η βόμβα του Σάβα, ήρθε και κοιμήθηκε σπίτι μου. Λόγω της γνωριμίας που είχαμε από την Ικαρία με τον Γιάννη τον Εμμανουηλίδη, τα μπουζουκάκια. Ναι, 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 ναι. Και αυτή ήταν η σχέση μας. Τα μπαγλαμαδάκια και τα μπουζουκάκια. Όχι τα μπαζουκάκια και όταν. Άνοιξε το πουκάμισο και μου είπε, εγώ είμαι 17 Νοέμβρη, εγώ κατέρευσα. Διότι αφενός μεν είχα το θέμα μπροστά μου, αφετέρου δεν πίστευα ότι το θέμα ήταν τόσο πολύ κοντά μου. Και μάλιστα μου είπε και το απίστευτο ότι ετοιμαζόμασταν να σε πάρουμε με ένα βαν για να δώσουμε μια συνέντευξη. Φαντάσου τώρα εγώ τη λαχτάρα θα τράβαγα, όση ώρα θα ήμουν σε ένα βαν με κλειστά μάτια και δεν θα ήξερα αν πάω για εκτέλεση ή πάω για συνέντευξη, έτσι.
Αυτό σου λέω μόνο. Θεία Τσακαλία. Που σε συμπαθώ και σε αγαπώ. Αλλά μην λες ότι κάρφωσε ο Χριστόδουλος. Ο Χριστόδουλος δεν κάρφωσε ποτέ. Ο Χριστόδουλος πήρε πάνω του ό,τι έγινε και δεν έγινε για να ελαφρύνει τη θέση του Σάβα επειδή ήταν τραυματίας. Και το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Τι έτσι ελαφρύνει, αφού είχε πει τόσα πράγματα ο Σάβας. Τα είχε πει όλα. Καλά, ο ένας μου λες του δώσανε φάρμακα του Χριστόδουλου, γιατί να μην του τον ποτίσανε χιλιάδιο. Αυτό είναι σπουδαίο, ότι δεν του δώσανε φάρμακα, απλώς τον απειλήσανε ότι θα σκοτώσει τον Σάβα. Του είπαν ότι θα το φέρουμε σε ένα κουτί με λουλούδια. Λίγο είναι αυτό. Δεν πρέπει να τους πιστέψει. Γι' αυτό είναι έξω τώρα. Εγώ του τα έχω πει κάνα δύο φορές, δεν το αρέσουν. Εντάξει. Έπαψα να του λέω. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να τσακωθείς, γιατί ξέρεις ότι και σε αγαπάνε τα παιδιά αυτά. Δεν ξέρω αν αγαπάνε. Γιατί ήσουν σαν πνευματικός τους πατέρας. Δεν ξέρω αν αγαπάνε όταν βγαίνουν και λένε εναντίον μου πράγματα, ψέματα, 100% ψέματα και τους λέω 5-10 χρόνια πόσα είναι. Ρε, βγείτε να κάνετε μια διάψευση. Όχι. Ωραία, αναγκάζει και πήγα στο δικαστήριο. Και χτυπήθηκα με το λαμπράκι και ευτυχώς την κέρδισα τη δίκη και μου έδωσε και 10 εκατομμύρια γιατί τόσα ζήτησα, δεν ήξερα πόσα ζητάνε. Δεν ήξερα τι 10 εκατομμύρια εγώ. Τι θέλει να σταματήσει τη δίωξη. Θέλω 10 εκατομμύρια, του είπα για να τρομάξω. Έπρεπε να του πω 500 να μου δώσουν τα 100. Λέω 10, 10 χρειαζόμουν κιόλα και την ώρα. Δραχμές. Δραχμές ήταν τότε. Ναι. Ακούω ο κόσμο 10 εκατομμύρια ευρώ και σου λέει. Όχι. Αυτό είναι εφοπλιστή τώρα και δεν θα σα πω ότι. Πάλευα με έναν κόσμο για να αποδείξω αυτά τα πράγματα. Δεν επιτρέπονται αυτά. Και... Δεν μαρτυράει ποτέ. Δεν... Ωραία. Απ' τη μια λες ότι δεν συμφωνείς με τα παιδιά, απ' την άλλη είσαι εναντίον δηλαδή της ένοπλης βίας, έτσι δεν είναι. Βέβαια είμαι εναντίον, γιατί ποιος τον δίκασε αυτό που του φεγγίζει στον δρόμο. Είναι ο χειρότερος. Εγώ νομίζω ότι ο χειρότερος ήταν ο Αρχιεπίσκοπος, πάντως χάρη. Ο άλλος νομίζω ότι είναι ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης. Και πάνε και σκοτώνουν ποιον. Τον καλύτερο άνθρωπο που είχα γνωρίσει, γιατί όλα τον καιρό της Χούντας ακούγαμε το... Πώς το λένε, τον Μπακογιάννη να μας λέει τις ειδήσεις από τη Γερμανία. Όπα, περίμενε ένα λεπτό. Γιατί πάνε και να σκοτώνουν αυτόν τον άνθρωπο. Και θα σκοτώνουν τον πεθερό του που ήταν... αυτός που ήταν. Που τον ταλαιπώρουσε κιόλας, έτσι. Α, δεν μπορούσανε. Εμείς τον Μητσοτάκαρο. Είπαν ότι μπορούσαν τα πάντα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Τότε τι νόημα έχει να μην τα πούν, εάν πραγματικά αυτά που έκαναν και κατά τη γνώμη σου δεν ήταν σωστά. Μα δεν ξέρω αν τα κάναν αυτοί ή κάποιοι άλλοι. Τότε γιατί να μην τα ομολογήσουν. Εγώ είχα ένα βίντεο και το είπα στην κοινωνική του δικηγόρου. Μα συγγνώμη, τότε γιατί να μην το ομολογήσουν, αφού έκαναν πράγματα για τα οποία δεν συμφωνείς, γιατί να μην τα πούν και να τελειώνει η ιστορία. Ναι. Τότε καλά έκανε ο Χριστόδουλος και τα είπε, όπως λες. Τι είπε. Αυτά που λες, ότι είπε κάρφο στα αδέρφια του και διάφορα τέτοια. Ό,τι και να είναι τα αδέρφια δεν τα δεν λένε. Δεν υπάρχει αλληλουχία μεταξύ αυτών που μου λες σήμερα, αγαπητέ Θεία Τσακαλία, εσύ όταν μιλάς είσαι ευθύς πάντα μαζί μου. Μιλάς καριώτικα. Απ' τη μια μου λες ότι αυτά δεν είναι σωστά. Απ' την άλλη με έμφεσε το Χριστόδουλο γιατί είπε τι συνέβη. Τι απ' τα δύο συμβαίνει. Μα δεν το λέει τώρα. Τότε το είπε. Τώρα επέστρεψε στα Άγια Χώματα, στο Αντάρτικο. Τι να κάνουμε. Τώρα επέστρεψε εκεί. Λοιπόν, θέλω να πω για σένα ότι δεν είσαι οποιοσδήποτε. Γιατί επέστρεψε τη στιγμή που περνούσε μια χαρά εκεί πέρα, όπως είπε ο Γιωτόπουλος. Είχε λέει ειδική μεταχείριση. Έτσι είπε. Εσύ πιστεύεις ότι είχε. Όχι. Δεν είχε. Είχε, ναι, μπορούσε. Είχε μες στα μπουντρούμια ειδική ήταν, το έπαιζε πάρα πολύ νομοθετικά. Άδειες πήρε από τότε που εδικαιούτο. Δεν πήρε νωρίτερα, ούτε χαριστικά. Ναι, αλλά δεν πήρε ο Γιωτόπουλος ποτέ άδεια. Πήρε ο Τζορτζάτος. Ο Γιωτόπουλος δεν πήρε επειδή δεν παραδέχεται ποτέ αυτά που έκανε. Λογικά, οι δικαστές, το Συμβούλιο Φυλακών, δίνει άδεια σε έναν ο οποίος δείχνει μεταμέλεια, δείχνει καλό χαρακτήρα, δείχνει καλή συμπεριφορά. Ο Χριστόδουλος δεν έδειξε ποτέ μεταμέλεια. Το έλεγε άλλωστε στο τηλέφωνο. Μιλώντας μαζί μου και η απορία δική μου ήταν καλά, είσαι τρελός. Μου λες τέτοια πράγματα από το τηλέφωνο και περιμένεις να βγεις. Όχι, δικαιούμαι να βγω και θα τα πιστεύω και έξω να βγω τα ίδια θα κάνω, έλεγε. Και πήρε άδεια. Ο Χριστόδουλος όμως ήταν ειλικρινής. Ο Γιωτόπουλος δεν υπήρξε ποτέ ειλικρινής. Είναι ίσως η τακτική που είπε εσύ του επαναστάτη. Δεν παραδέχεται ποτέ. Δεν τα παραδέχεται, δεν ομολογεί ποτέ. Καλά, αφού είσαι εναντίον του, γιατί λες μπράβο στο Γιωτόπουλο. Είμαι εναντίον, αλλά ξέρω
τι κάνουν τα αντάρτικα σε όλο τον κόσμο. Επομένως, μιλάς για την επαναστατική του λογική, ναι, την οποία όμως ταυτόχρονα δεν παραδέχεσαι. Δεν ήταν επαναστάτες αυτοί. Τι ήτανε? Τι ήτανε? Φωνιάδες των λαών. Όταν οι άνθρωποι σκοτώνουν ανθρώπους χωρίς να τους δικάσουν, δεν είναι. Καλά, πάμε με τρελάνιες απόψε. Απ' τη μια μου λες μπράβο στο Γιωτόπουλο που δεν το παραδέχτηκε. Δηλαδή, ο Φωνιάς που δεν το παραδέχτηκε είναι γενναίος. Μπορεί και να μην είναι και αθώος. Δεν μπορώ να ξέρω τίποτα για αυτόν. Μπορεί να μην είναι αυτός. Μήπως το κάνεις επίτηδες για να τρελάνεις τον Χριστόδουλο? Γιατί ξέρεις ότι βλέπει τηλεόραση και λες κάτσε να τον κάνω να τρελαθεί απόψε. Με κάποιον πρέπει να είσαι. Είμαι τον Γιωτόπουλο, είμαι τον Χριστόδουλο, είμαι τον Σάβα, είμαι τον άλλο τον ανεκδίγειο, όπως το είπαμε. Κουφοντίνα. Τον Κουφοντίνα. Ο Κουφοντίνας. Γιατί είναι τέσσερις αντίθετοι. Γιατί είναι ανεκδίγητος, αυτός πήγε μόνος του παραδόση. Ναι, καλά. Τι? Θα βγουνε μια μέρα στην επιφάνεια όλα. Τι θα βγουν, πες τα αυτά που πιστεύεις. Τι να πω τώρα. Τώρα τρελάνεις απόψε. Τι να βγουν. Αυτά που λέει ο Κουφοντίνας τώρα αποδεικνύει ότι δεν είναι σωστός. Όχι με αυτά που λέει τώρα, με αυτά που γενικά. Πότε πάει ένας αντάρτης και παραδίδει και λέει χτυπάτε είμαι ο αντάρτης, πιάστε με. Αυτά είναι γελία πράγματα. Πάει και μαρτυράει. Μπορεί, αν οι σύντροφοί του έχουν πιαστεί όλοι. Όλοι, μια... όχι και όλοι. Όλοι. Δεν είναι όλοι πιασμένοι. Γιατί εσύ ξέρεις άλλους που είναι έξω. Ξέρω πολλούς που είναι πιασμένοι, που είναι έξω. Και όχι εγώ, κάποιος που πήγε να τον προσυζητήσουν ονόματι Μουσέτης Απόστολος, βγήκε στην τηλεόραση και είπε με πλησίασαν κάποιοι να με προσυζητήσουν στις 17 Νοέμβρη και μου τάξανε λεφτά και τέτοια. Και λέει θα ρωτήσω τον Τζακαλία, τον είχα οικότροφο. Όχι, του λέω με επιστολάκια δεν αλλάζει η κατάσταση, η κοινωνία αλλάζει με κανόνια, πολυβόλα, πανάσταση, σηκωθεί ο λαός. Και πήγε και το είπε και θυμώσανε αυτοί. Και είπε στην τηλεόραση, το είπε. Ο... Πώς λέγονταν ένα παιδί που τον είχαν παλιά βοηθό, σε αυτόν το είπε. Που ήρθε στην Ικαρία και έπαιρνε συνεντεύξεις, τέλος πάντων. Και του είπε, είναι έξω αυτή λέει. Δεν ήθελε να μας πει ποιοι είναι. Αυτός ήξερε όμως ποιοι τον πλησίασαν και ποιοι τον πήγαν να τον προσυζητήσουν. Δηλαδή... Μου λες τώρα ότι αν ήξερες που είναι ο Χριστόδουλος, θα τον έδινες. Ποιο? Αν ήξερες που είναι ο Όχι, αυτό δεν το κάνω ούτε για τον μεγαλύτερο εχθρό, ούτε για ένα φασίστα, μόνος χάρη. Δεν θα τον προδώσω. Η προδοσία είναι από τη φύση της κακό πράγμα. Τότε σε παραδέχομαι. Είσαι ιδιόρυθμος, αλλά είσαι έτοιμος. Δεν προδίδει κανείς ποτέ για κανένα λόγο. Σωστό είναι αυτό. Δεν προδίδεις ποτέ και για κανέναν λόγο. Εκτός. Και αν μπεις μπροστά για να σώσεις τις ζωές κάποιων ανθρώπων. Α, εκεί είναι. Ε? Αυτό δεν λέγεται προδοσία, λέγεται αυτοθυσία. Αν. Δεν έχουμε. Όπως το λέει. Προσπαθώ να μεταφέρω στον κόσμο την ιδιορυθμία των καριωτών. Γιατί κανένας δεν θα μπορεί να καταλάβει, δεν θα μπορέσει ποτέ να καταλάβει την ψυχή αυτών των παιδιών, τα οποία είναι μία οικογένεια. Η ξηρή ήταν, πόσα αδέρφια ήταν όλα μαζί? 10. 10 και είχαν πεθάνει κανένα δυο. Όχι. Πέθανε κανένας. Ένας. Μια αδερφή. Δεν πέθανε κανείς, ψέματα τα είπαν οι δημοσιογράφοι, τα είπαν. 10 παιδιά έκανε η Μόσχα και 10 έχει. 10 παιδιά και 10 έχει. Από αυτά τα... Αλλά δεν μας... Εκτός από τον Βασίλη που αφέθηκε ελεύθερος, τον Χριστόδουλο που τώρα διαφεύγει και τον Σάβα που είναι στη φυλακή, υπάρχουν... Άλλα 7 παιδιά. Ναι. Η μία είναι καλόγρια. Ναι, καλογερεύει. Ναι. Η άλλη πού είναι? Η άλλη είναι χείρα, παπαδιά, να που πέθανε ο άντρας, είναι παντρεμένες με παιδιά. Αλλά 6 παιδιά είναι έξω. Ο Αυγουστίνος, και αυτός είναι... Ο Αυγουστίνος. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτοί έχουν, οι άνθρωποι έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο σκέψης. Ναι, αλλά κύριε Τριανταφυλόπουλε... Όχι, να καταλάβετε πώς μίλησαν... Ένα λεπτό. Πώς μίλησαν αυτά τα παιδιά έχει σημασία, γιατί θα σου πω κάτι. Είναι εκεί όμως η ουσία της συζήτησης, δηλαδή να κάνουμε ένα ψυχογράφημα αυτή τη στιγμή του Χριστόδουλου. Όχι. Δηλαδή πρέπει να πάμε στις αιτίες που έχει προκαλέσει αυτό το πράγμα. Σωστά. Αλλά δεν θέλω να πάτε και σε κάτι άλλο. Στο πώς μπορεί και πόσο εύκολα άνθρωποι, συνάνθρωποι μας να μοιηθούν και να πιστέψουν ότι μέσα από την ένοπλη βία μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία τους. Πολύ ωραία. Άρα, γιατί, λοιπόν... ένα λεπτό θα σου πω, όταν εσείς το καλοκαίρι κάνετε τα μπάνια σας,
Εκείνος ο κύριος εκεί το ξέρει. Αυτά τα παιδιά μαζεύονταν στην Ικαρία και έλεγαν: ποια είναι η πιο δυστυχισμένη του νησιού φέτος? Η τάδε χείρα. Γιατί πέθανε ο άντρας, ναι. Και τι θέλει? Θέλει να φτιάξει ένα χειρόνα το σπίτι, το χωράφι. Και πήγαιναν και δούλευαν και έκαναν κοινωνική εργασία. Είναι αλήθεια. Αλήθεια, είναι όλοι μαζί. Λοιπόν. Και πολύ σωστά και καλά κάνανε. Αλλά η βασική αιτία είναι ότι οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει σε αυτή τη χώρα. Και θα πρέπει να το συνειδητο... οι θεσμοί. Όλοι, το κράτος. Όχι, το όχι. Κράτος είναι αυτή τη στιγμή. Τα λέει δεν η μισή Ελλάδα, η παράταξη του... της ψευτοαριστεράς τα λέει αυτά. Όχι, δεν έχει καταρρεύσει τίποτα. Άμα δούμε... Έχουμε αυτή τη στιγμή δικαιοσύνη. Έχουμε πιο πολύ δικαιοσύνη. Πρώτη φορά βλέπω να πιάνουν κάτι μεγάλο καρχαρίες για να τους βάζουν μέσα. Πρώτη φορά στη ζωή μου το είδα και χαίρομαι και χορεύω τη χαρά μου. Βεβαίως, αυτό δεν και σημαίνει λέω μπράβο αυτή την κυβέρνηση. Βεβαίως, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι αυτή τη στιγμή ότι η δικαιοσύνη μπορεί να δουλεύει. Αρνησιδικία έχουμε. Όταν θέλεις να τηλεσιδικήσει μια υπόθεση 15 και 17 χρόνια, αυτό αρνησιδικία έχουμε. Αυτό είναι δικαστό, με συγχωρείτε. Μη χαίρεσαι. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών γίνεται ανάμεσα έτσι στα βουβάλια. Αυτά για να τα λέτε εσείς, αλλά εγώ σας λέω ότι πρώτη φορά καθαρά, εγώ είμαι 80 ετών. Και να κάνουν τα ίδια. 80 χρόνια έχω ζήσει τρεις μεγάλες κρίσεις που πέρασε η Ελλάδα. Τέτοια κρίση. Συγγνώμη, αλλά έχω την εντύπωση ότι μιλάγαμε για αλληλεγγύη στην αρχή. Yeah. Το έχουμε πάει αλλού τώρα το πράγμα. Να ακούσω λίγο τι είπε ο κύριος Δραγανίγος. Τι εννοούσατε με αυτό που είπατε, ότι... Εννοώ ότι αν μιλάμε για τις συλλήψεις που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και για τις αποκαλύψεις που γίνονται, προφανώς υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ επιχειρηματικών συμφερόντων που έχουν να κάνουν και με τις αντίστοιχες αναφορές σε ξένα κέντρα αποφάσεων. Σε ξένα κέντρα αποφάσεων. Όπως η σύλληψη του Λιακουνάκου, του Λιακουνάκου, του Κοντομινά κτλ. Προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ισορροπίες για την επόμενη φάση που πρόκειται να περάσει η χώρα μας στην επόμενη χρονική περίοδο. Δηλαδή γίνονται περισσότερο για λόγους επικοινωνιακούς και εντυπωσιασμού. Όχι, γίνεται μάχη συμφερόντων. Αλλάζουν τα τζάκια, αυτό εννοείται. Έτσι νομίζω, ναι. Αλλάζουν τα τζάκια. Το σωστότερο. Ορίστε. Και αυτό είναι μέσα. Ένα λεπτό, κύριε Αργύρη. Ένα λεπτό. Ναι. Να δούμε τι λένε και οι υπόλοιποι εδώ της παρέας. Έχει σημασία να ακούσουμε τι σκέφτονται οι συνάνθρωποι μας γύρω-γύρω. Θέλω να πω ότι ο κύριος εδώ που βλέπετε, σύμφωνα με πληροφορίες που είχα, δίδασκε στο πειραματικό. Διδάσκατε, κύριε? Στο Μαράσλιο. Στο Μαράσλιο. Ήταν θεολόγος στο Μαράσλιο, είχε γίνει λυκειάρχης στο Μαράσλιο και προαλήφετο για αρχιεπίσκοπος, εάν δεν το γνωρίζετε. Εντάξει, δεν είναι οποιοδήποτε κύριος. Ο οποίος αυτονομήθηκε κάποια στιγμή, επέλεξε να ζει στη φύση, πήγε στο νησί του, έκτισε μια καλύβα μέσα στα δέντρα και αποφάσισε να ζει έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την έχει δει τη ζωή και αλλιώς και διαφορετικά και γύρισε την πλάτη στις εξουσίες και είναι όντως ένας αντιεξουσιαστής. Δεν άφησε μαλλιά τώρα, έβαλε το καπέλο και ήρθε με το κόκκινο μπλουζάκι εδώ. Εν τω μεταξύ έχετε μια δυναμία στο κόκκινο. Τα μαλλιά πέφτουν στα μάτια, γι' αυτό το έχω το καπέλο. Με τα νύψια εκεί πέρα, με τα κόκκινα μπλουζάκια. Τα νύψια δεν με αφήσετε, α πούμε τον κύριο λόγο που θύμωσα. Άμα ανοίξετε το Ιντερνετ και γράψετε Τσακαλίας Αργύρης, αγγλικά να το γράψετε. Θα βγει και θα πει ότι ο Τσακαλίας ενέκρινε την. Όταν προσιλητήσαν τον Χριστόδουλο, δεν τον παίρνανε στη 17 Νοέμβρη. Και πήγε αγόρι και με σύντευσα και τον πήρανε. Από πού και ως που θα με σύντευα, αφού ήμουν εναντίον. Από το 1975 ήμουν εναντίον τους και να τα λέμε όλα. Και πιστόλι μου βγάλανε στην πλατεία Εξαρχείων. Δεν θα λες εσύ για την 17 Νοέμβρη. Θα λέω, τους λέω και το πιστόλι θα στο βάλω και που ξέρεις γιατί είναι άδειο. Το είδα που το πρόλαβα που το γύριζε έτσι και το είδα που είναι άδειο. Ναι. Ποιος σου βάλε πιστόλι? Ένας από αυτούς τους κυρίους μου βγάλε περίστροφο γιατί τους έλεγα να μην πήγαινε στο 17 Νοέμβρη γιατί δεν μπορούν να λύσουν τις προβλήματα της κοινωνίας. Έγραψαν ψέματα ότι εγώ, ότι ο θείος λέει, ενέκρινε, γι' αυτό τον πήρανε. Και τότε, αφού είχα βγει και στο δικό σου κανάλι και είπα, όσοι έχετε παιδιά για τις τράπεζες, για τα χρηματιστήρια ή για τη 17 Νοέμβρη, λάτε σε μένα, έχω το μέσο εγώ. Κοροϊδεύα δηλαδή. Μα επιτρέπετε? Και τους παρακαλάω τώρα 10 χρόνια να το ανακαλέσουν αυτό το πράγμα, το ψέμα. Και δεν το ανακαλέσανε. Να. Και ακόμα ένας λόγος. Αλλά εγώ πάντως τώρα είναι σε άσχημη κατάσταση ο Χριστόδουλος, δεν επιτρέπει να τον. Τι να τον κάνουμε. Είναι η επιλογή του αυτή. Έτσι. Και πότε θεωρείς ότι μοιήθηκαν αυτά τα παιδιά στις 17 Νοέμβρη, ποια χρονιά? Το 78, εκεί. Το
Το 78. Όλοι μαζί. Όχι. Πρώτα ποιος. Α, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν, και να ξέρω δεν το λέω δηλαδή, αλλά δεν το ξέρω. Δηλαδή τόσα χρόνια ό,τι συνέβαινε, εσύ ήξερες ποια είναι η ομάδα περίπου. Μα αυτά κάνανε, τα κουβεντιάζανε στο καφενείο, στην πλατεία Εξαρχείων. Όταν σε διώξεις και οι εκτελέσεις, τότε άρχισαν να μην τα συζητάνε και πήγανε σε ένα άλλο καφενείο, στην πλατεία Κάρυγκος. Πιο πριν τα μιλάγανε στην πλατεία και τα ακούγαμε όλοι. Δεν ήταν όπως τη βλέπετε τώρα. Υπάρχουν, όπως είδατε, πολλές Ελλάδες. Υπάρχει η Ελλάδα. Τι, δεν τα πιστεύετε αυτά που ακούτε. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων. Εγώ θέλω να σημειώσω. Κάτι με λεπτό. Εσείς πώς ξέρετε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ούτε εσείς μπορείτε να γνωρίζετε. Κάτι δεν ξέρω. Όμως εδώ η οικογενειακή σχέση. Σχέσεις θείου και ανεψιών. Και δεν μπορεί οπότε... να ξέρεις και τα εσωτερικά μιας οικογένειας. Όχι, ξέρω, ξέρω. Όταν εγώ, βγαίνει, εγώ δεν ξέρω. Όταν βγαίνει και λέει ότι με τον τροσκιστή. Ο τροσκιστή είναι ο χειρότερο εχθρό τη ανθρωπότητα, διότι πήγαν με τον Χίτλερ στην κατοχή. Και έρχονται από που είναι με αυτήν την κουβέντα. Ήταν και σύγχυση ιδεολογία. Αυτό δεν το συγχωράω στον παπά ποτέ. Όχι, μόνο να βγει και το πει ότι είπα ψέματα. Δεν είναι τροσκιστή. Αλλά και το 78 άρχισε να δράει 17 Νοέμβρη. Ένα λεπτό. Οι τροσκιστέ κατηγορήθηκαν ότι πήγαν με τον Χίτλερ. Δεν πήγαν με τον Χίτλερ. Τι. Κατηγορήθηκαν ότι πήγαν, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα. Δεν τσακωθούμε για τα θεωρητικά του μαρξισμού. Σας παρακαλώ πολύ και του τροτσκισμού. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο επί της ουσίας. Θέλω να μείνουμε σε ένα θέμα το οποίο είναι υπαρκτό. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που έχουν αυτονομηθεί και έχουν πάει σε ένα στρατόπεδο όπου η ένοπλη βία είναι δεδομένη και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι παρότι ανήκουν σε αυτό το έναν αριστερό χώρο, θα έλεγα, δεν συμφωνούν με αυτή την πρακτική. Όπως δεν συμφωνείς και εσύ, όπως λες. Μπορώ να σημειώσω ένα πράγμα. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μείνουμε, σε αυτή την κόκκινη γραμμή. Ποια είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ δημοκρατίας, αγωνιστικότητας και ένοπλης βίας? Πότε περνάς την κόκκινη γραμμή? Ποιος σου δίνει το δικαίωμα να την περάσεις? Επιτρέψτε μου λίγο, επιτρέψτε μου να κάνω ένα διάλειμμα για να μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Να ακούσει ποτέ να γίνουν τέτοια. Θέλω να πάμε στο επόμενο απόσπασμα. Να σχολιάσουμε όμως μια κουβέντα. Ναι, θα ήθελα εγώ. Θα ήθελα να σημειώσω ότι ιστορικά και στη χώρα μας και στην Ευρώπη, όπου αναπτύχθηκαν τέτοιες ομάδες, πουθενά δεν λειτουργήσαν θετικά για το λαϊκό επαναστατικό εργατικό κίνημα. Αντιθέτως, χρησιμοποιήθηκαν από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς για να χτυπήσουν το εργατικό κίνημα. Οι μεγάλες αλλαγές και οι μεγάλες επαναστάτες γίνονται μαζικά από τους ίδιους τους εργαζόμενους και αυτοί καθορίζουν τις τύχες τους. Δεν καθορίζουν. Με προσωπική τρομοκρατία. Ακούσατε, είναι και αλλά ποτέ δεν έγινε αυτό, ούτε στην Ιταλία. Ποτέ δεν έγινε ούτε στην Ιταλία. Άλλαξε στην Ιταλική κοινωνία. Δεν έγινε και ούτε και εκεί. Και η άρχουσα τάξη και στην Ιταλία χρησιμοποιήθηκαν για να πάρουν περισσότερο αυταρχικά και αντιδημοκρατικά μέτρα. Σήμερα χρησιμοποιείται και αυτό από το ίδιο το σύστημα, είτε για να περάσουν και να μετατρέψουν νέα Γκουαντανάμου τις φυλακές και να παραβιάσουν το νομικό πολιτισμό που υπάρχει στη χώρα μας και από την άλλη μεριά να αποπροσανατολίσουν από τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει σήμερα ο ελληνικός λαός. Κύριε Λεωτσάκο. Αύριο μπαίνει νομοσχέδιο και εκποιείται η ΔΕΗ, το ρεύμα, τα δίκτυα. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο τρομοκρατικό χτύπημα
Σήμερα υπάρχουν 1.600 άνεργοι και νέοι. Η φτώχεια είναι η μεγαλύτερη μορφή τρομοκρατίας. Και μέσα στην κοινωνία δείχνουν το Χριστόδουλο ότι έφυγε από τη φυλακή, χρησιμοποιείται, αξιοποιείται, ανεξάρτητα τις προθέσεις του ιδίου, για να δημιουργούν από προσανατολισμό, από πολύ μεγάλα, πάρα πολύ μεγάλα κέρια προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο τόπος και η ίδια η κοινωνία. Γι' αυτό χρειάζεται μία επαγρύπνηση από τον ίδιο το λαό να μην αποπροσανατολιστεί από μεγάλα προβλήματα που έχει. Ο λαός δεν επαγρυπνίζει Λίβδιν. Και χρειάζεται ορισμένοι μαζική, τα υγεία που επαγρυπνούν. Μαζική. Δεν υπάρχουν επαγρύπνηση μαζική. Κάνε μου τη χάρη λίγο. Ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν έχει γίνει. Κύριε Καλλιδωμάτη, με συγχωρείτε. Εγώ άκουσα την επισήμανση που κάνατε ότι η ένοπλη βία στην Ιταλία άλλαξε την... και τη συμπεριφορά τη άρχουσα τάξη και την Ιταλική κοινωνία. Και ένα παράδειγμα αυτό ήταν η συμπεριφορά του Ανιέλη, του πρόεδρου τη Fiat, που είχε. Ίσως ήταν ο πρώτος βιομήχανος δυτικού κράτους που ελογίζονται κομμουνιστής. Ο Τζάνι Ανέλη. Ποτέ. Αυτός ήταν ιδιοκτής της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Ποτέ. Μέλος. Ήταν κομμουνιστής. Ποτέ. Ήταν από τους αριστερούς βιομήχανους. Ποτέ. Να τονίσω ότι το ιδιωτικό αεροσκάφος του κυρίου Ανιέλη ήταν το μοναδικό που είχε πρόσβαση σε βάση του ΝΑΤΟ. Θα διαφωνήσουμε με τον κύριο συνάδελφο. Ποτέ δεν γίνανε αυτά. Ανιστόρητα. Κάντε μου τη χάρη. Θα έρθω. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, αναφέρομαι στις δικές μου γνώσεις. Εσείς έχετε και εμπειρία από την Ιταλία. Το έχετε βιωματική εμπειρία. Λόγω της και ήταν αστός, ήταν πραγματικά ήταν αστός, γιατί η Ιταλία έχει αστική τάξη. Μεγάλο αστός. Κομμουνιστής δεν υπήρξε ποτέ. Οι δηλώσεις ούτε κοιτάξτε, ούτε κατεφημισμών. Είχε την πολυτέλεια να κάνει και αλλοπρόσαλες δηλώσεις πολλές φορές, αλλά ήταν ιδρυτής της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Πριν από το Μόντι. Ήταν δηλαδή ο, ας το πούμε έτσι, ήταν ο πνευματικός πατέρας του Μόντι. Δεν ήταν οποιοδήποτε ο Ανιέλη. Ήταν αυτός ο οποίος είχε πάρει αποφάσεις για να αλλάξουν οι συμπεριφορές, να πεταχτούν έξω τα συνδικάτα, πράγματα τα οποία, πες περιπτώσει, δεν έχουν σχέση με, με τον αιώνα που ζούσε. Ήτανε τρεις αιώνες πίσω. Λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω όμως να σας επισημάνω είναι το εξής. Η άλλη πλευρά, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν περάσει την κόκκινη γραμμή, λένε ότι αυτές είναι θέσεις μιας νερόβρας της αριστεράς, η οποία τις παίρνει για να νομιμοποιήσει τη θέση της εν ώψη της εξουσίας αγώνας που της χαρίζουν. Είναι σκληρός και δύσκολος. Δίνεται κάθε μέρα στο εργοστάσιο, στο γραφείο, εκεί για τα δικαιώματα. Σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα εργασιακό μεσαίωνα. Γίνονται προσλήψεις ανασφάλιστων εργαζομένων και μάλιστα 12ωρο. Εγώ όταν μπήκα στην παραγωγή υπήρχαν κινητοποίησεις για να εντάξουμε το κολατσιό, το φαγητό στον εργάσιμο χρόνο. Ωραία. Το τέταρτο. Σήμερα προσλαμβάνονται στις ναυτιλιακές εταιρείες και τους ζητάνε να δουλέψουν 9 με 9, 12 ώρες, συνθήκες γαλέρα. Πολύ ωραία. Εκεί πάμε, δίνεται η σύγκρουση. Εκεί απόσπασμα. Γίνεται η δοκιμασία. Εκεί γίνεται και όχι να ένας... Ακούσουμε και τους υπόλοιπους συνομιλητές. Χρήζει τον εαυτό του. Ζωρώ και θα πάω. Το κράτος φάνταζε πανίσχυρο. Μόλις είχαμε ενταχθεί στο κλαμπ των ισχυρών της Ευρωζώνης, θα θυμάσαι. Ετοιμάζαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το χρήμα έρεε άφθονο και το σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν η ισχυρή Ελλάδα. Και τότε ακριβώς γίνεται η εξάρθρωση των επαναστατικών οργανώσεων 17 Νοέμβρη και έλα. Τι το κράτος τριαμβολογούσε. Και αυτό το ακριβώς που έλεγε. Τελειώσαμε με την τρομοκρατία. Σήμερα βέβαια, σε αυτή τη συγκυρία, όλα αυτά φαντάζουν γελιογραφία. Η ισχυρή Ελλάδα απεδείχθη μια καθημαγμένη γελάδα. Ένα κράτος σε χρεοκοπία απόλυτη, όχι μόνο οικονομική, αλλά και κοινωνική και ηθική. Και αν θες, δες και την τραγική συγκυρία, τραγική για μένα, την ίδια μέρα που ανακοινώνουν, ας πούμε, τα ευρήματα από τη σύλληψη των μελών που κατηγορούνται για τον επαναστατικό αγώνα, ακριβώς την ίδια μέρα, και μάλιστα μια είδηση πριν, πρώτη είδηση, ανακοινώνει την προσφυγή στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή στη διεθνή αγχώνη που θα αφήσει πίσω τη καπνίζοντα ερείπια. Πιστεύει ότι όλα αυτά, ας πούμε, αποτελούν μια δημοκρατία που λειτουργεί, μια κοινωνία, ας πούμε, που μπορεί να κλείσει τις πληγές της, ένα κράτος που μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα? Όχι, δεν το πιστεύω, για σε πληροφορά τους. Να τελειώσω.
πίστευαν τότε ότι ξεπέρδευσαν από τις επάρτες τρομοκράτες με τα κωσοβοκούτια. Έστησαν όλα αυτά τα σκηνικά με τις δίκες που έγιναν και κρυφά, θυμίζω, για να μην πάρει ο κόσμος, να μείνει ο κόσμος με την εντύπωση ότι έγιναν και νομότυπα. Καλά, αυτό δεν είναι του παρόντος. Δεν τελειώσαμε όμως με το φαινόμενο. Το φαινόμενο φούντωσε. Δηλαδή, πιάσανε μία οργάνωση και ξεφυτρώσαν πέντε. Όποιος θέλει να τελειώσει με αυτό το φαινόμενο, πρέπει να βάλει στη φυλακή αυτούς που λέει λάτισαν τη χρόνια για χρόνια τώρα, τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα. Σωστά. Δεν είμαστε αφελείς. Ωραία. Δεν περιμένουμε από την πολιτική ηγεσία και τα συνεταιράκια τους να συλλάβουν τον εαυτό τους. Δεν υπάρχει αυτοσύλληψη, αυτό που σου είπα πριν. Ο λαός όμως καταλαβαίνει πλέον καθαρά ότι η λύση είναι μία. Και όσο δεν συμβαίνει αυτή η λύση, δεν πρόκειται να έχουμε κοινωνική ειρήνη. Ποια είναι η λύση, να στυπώ με δύο κουβέντες. Να συλληφθούν αυτοί που έκλειψαν, να συλληφθούν αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στον κρεμνό, να φυλακιστούν και να δημευθούν οι περιουσίες τους. Ωραία, πάμε όσο να το δεν κάνουμε... συμβαίνει αυτό, όλο και περισσότεροι θα βγαίνουν στον κρεμνό. Στον αντίποδο αυτής της άποψης, έχουμε συμπεριφορές από την άρχουσα αστική τάξη και δύο από κυβερνητικά στελέχη πρώην, που δεν μπορούν να εξηγηθούν έτσι με έναν τρόπο ορθολογιστικό, αγαπητέ συνάδελφε. Δηλαδή, έχουμε το Λιάπη από τη μια, ποιος βγαίνει με ένα τζιπ χωρίς πινακίδες, κάνει ό,τι κάνει, έτσι, οριάζει, παίρνει το σακ βουαγιάζ και πάει στην Ινδονησία, επιστρέφει μετά πίσω, φεύγει στη Βουλγαρία, πάει για σκι. Δηλαδή, προκλητικές συμπεριφορές. Έχουμε την περίπτωση της συζύγου του Γεράσιμου Γιακουμάτου, η οποία συνελήφθη σήμερα για φορολογικά αδικήματα 24.000 ευρώ και, μαζί με τον αδερφό του, και ο βουλευτής βγαίνει και δηλώνει ότι πρόκειται για παράβαση πλημεληματικού χαρακτήρα και διευκρίνησε ότι ο οίκος Ευγυρίας ανήκει στον αδερφό του και απλά ότι η σύζυγός του είναι πρόεδρος. Προσέξτε τώρα. Yeah. Να το δούμε. Δεν έχει σημασία αυτό. Για παράβαση που αφορά απόκρυψη ποσού ύψους περίπου 24.000 ευρώ, συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας η σύζυγος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γεράσιμου Γιακουμάτου, καθώς και ο αδερφός του, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η οικονομική αστυνομία στον οίκο Ευγυρίας Άγιος Χαράλαμπος, που διατηρούν στο ψυχικό. Λίγο μετά τις 18.30 το απόγευμα, η σύζυγος του βουλευτή, κυρία Ελένη Θεοδόρου, ο αδερφός του, ο λογιστής και η διαχειρίστρια της εταιρείας, μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Ενώ ο βουλευτής δεν συνελήφθη λόγω της βουλευτικής ασυλίας. Σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου τους, Δημήτρη Αβαρκιώτη, οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, δηλώνουν πως δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα τους αποδίδονται, ενώ τονίζουν πως δεν έχουν καμία ενημέρωση από πλευράς αρχών για φορολογικές παραβάσεις. Κυρία Θεοδόρου, θέλετε να μας κάνετε μια δήλωση για την ποινική δίωξη, για την υπόθεση. Μια απάντηση να έχουμε. Γίνει, να ξέρουμε. Τι έχει γίνει μόνο. Τελείως άδικο. Άδικο. Είναι άδικο. Μας ρίξανε στα λιοντάρια για να χαίρονται. Δεν εκδώσατε κάποια παραστατικά. Όχι. Κύριε Γιακουμάτο, είναι μία έκδοση παραστατικών. Όχι. Δεν είναι μία έκδοση. Αλλά τι είναι. Έρευνα της αστυνομίας ότι βήθηκε. Δεν μας αφήσαν καν να δικαιολογηθούμε. Μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε, τόσο η σύζυγος του κυρίου Γιακουμάτου όσο και ο αδερφός του θα περάσουν τη νύχτα στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Και οι τέσσερις συλληφθέντες θα δικαστούν στο αυτόφορο μονομελές την Τρίτη. Δεν ξέρω ότι τη βιολή βαράει ο Σαμαράς, αλλά φαίνεται ότι έχει πάρει απόφαση να χώσει τους μισούς πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας μέσα. Δεν έπρεπε κάποτε να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα πάρει μια τέτοια απόφαση. Και τι είχατε τόσα πολλά λαμόγια στο Υπουργικό Συμβούλιο Νέα Δημοκράτες, με συγχωρείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Η απορία δική μου είναι ότι αυτή η καραμαλάρα ο ηγέτης δεν πήρε χαμπάρι. Ένα λεπτό. Ο κύριος Γιακουμάτος, ξέρετε τι είπε. Επειδή εγώ σέβομαι. Μερικές γίνονται και κατά λάθος. Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, δεν ξέρουμε, κατά λάθος. Δεν του βγάλανε το σπίτι στο Καρπερνήσι. Ένα λεπτό. Κατά λάθος. Αυτά τα φαινόμενα και σε μένα δεν σωπηθάνε. Δεν είναι φαινόμενα. Και με φημέ τζάμι και δεν φαινόταν μέσα. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, προσωπικά. Επιτρέψτε μου λίγο να σου πω. Δεν είναι ένα φαινόμενο. Μου προξενούν οργή και θλίψη και ντροπή. Πείτε μου όμως. Επειδή είστε Βεριώτισσα, μου είστε συμπαθείς πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή είστε δεξιά, δεν μου είστε τόσο συμπαθείς. Δεν έχει σημασία. Αλλά όμως εγώ έχω μάθει τη δουλειά μου να την κάνω, όχι φακελώνοντας τους ανθρώπους. Όχι έτσι. Γιατί πλέον έπαψα έτσι να πιστεύω αριστερά-δεξιά και πιστεύω στον άνθρωπο τον Παράγοντα. Εγώ, κυρία Τριανταφυλόπουλε. Έχω δει λαμόγια αριστερούς και μάγκες δεξιούς, όπως έχω δει και το αντίθετο. Μάγκες αριστερούς και λαμόγια δεξιού. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, η ενδυμότητα λοιπόν, είναι το μείζον στον άνθρωπο έκτοτε και η καθαρότητα. Έκτοτε μετατοπίστηκα πιο αριστερά πολιτικά. Συνήθως οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουν πηγαίνουν πιο δεξιά, έτσι. Καταλάβατε. Αυτά είναι παραμύθια. Οι άνθρωποι πραγματικοί πηγαίνουν αριστερά. Γιατί όσο πιο αριστερά πηγαίνεις, τόσο περισσότερες συνέπειες έχει αυτή η επιλογή. Ξέρετε, όμως έχει μπερδευτεί πολύ το αριστερό με το δεξιό και είδαμε και προηγουμένως τις προσεγγίσεις ως προς την τρομοκρατία. Δεξιά-αριστερά μπερδεύονται τα πόδια και τα χέρια. Υπάρχουν διαφωνίες στην αριστερή προσέγγιση. Ιδεολογία. Άλλο αυτό. Και γιατί εσείς δεν έχετε διαφωνίες δεξί μεταξύ σας. Βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε αλλά κάτι. Επειδή έχουμε, πώς το λένε, ακούστε κάτι. Έχουμε ξυπνήσει. Θέλω λοιπόν, θέλω εγώ το σχόλιο σας. Ο κύριος επιτρέπετε λίγο. Θέλω το δικό σας έντιμο σχόλιο να είναι καθαρό όμως. Εγώ σας είπα και βεριώτικο. Ο κύριος Γιακουμάτος σε εκπομπή της Kim Kilian το 2013 είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο οίκος ευγυρίας τον οποίο είχε χαρακτηρίσει νοσηλευτήριο ανήκε στον ίδιο. Μου επιτρέπετε να το δείξω στον κόσμο. Ας αναλάβει την ευθύνη του κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ας αναλάβει την ευθύνη του. Στο μαγαζίνο live ήταν τότε, ήταν καθημερινό, τώρα είναι live, είναι το Σαββατοκύριακο το πρωί, 12 με 2. Δείτε τι είχε πει ο κύριος Γιακουμάτος λίγο. Λίγη ώρα μετά τη σύλληψη των συγγενικών του προσώπων, ο κύριος Γιακουμάτος, μιλώντας στο Zoom.gr, ανέφερε ότι πρόκειται για παράβαση πλημελματικού χαρακτήρα και διευκρίνησε ότι ο οίκος Ευγυρίας ανήκει στον αδελφό του και απλά ότι η σύζυγός του είναι πρόεδρος. Κυρία Θεοδόρου, θέλετε να μας κάνετε μια δήλωση για την επιδίωξη, για την υπόθεση. Μια απάντηση να έχουμε. Έχει γίνει, να ξέρουμε τι έχει γίνει μόνο. Τελείως άδικο. Άδικο. Είναι άδικο. Μας ρίξανε στα λιοντάρια για να χαίρονται. Ωστόσο, σε συνέντευξη που είχε δώσει ο βουλευτής στην εκπομπή Μαγκαζίνο Live το Μάιο του 2013, είχε μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο οίκος Ευγυρίας Άγιος Χαράλαμπος ανήκει στον ίδιο, προσθέτοντας μάλιστα ότι από το ίδρυμα είχε και οικονομικές απολαβές. Δείτε το. Έχω εδώ και 8 χρόνια αναρτημένο το πότε ανέσκει. Αναρτημένο. Αυτή είναι η περιουσία μου. Έτσι μπήκα στη Βουλή με αυτά τα κίνητα τάδε και αυτά έχουν μείνει τώρα. Αυτά τα λεφτά έχουν την τράπεζα, αυτά είναι το ξεκάθαρο που δεν έσχισε. Ουδέποτε το αξιολόγησε κανείς. Και ξέρετε τι συμβαίνει, σε πικραίνει και λες κάτσε. Ο μισθός μου είναι αυτός, το πότε έσχισε είναι αυτό. Δουλεύω σήμερα, κάνω τρεις δουλειές. Δουλεύω σε ειδική κλινική το πρωί, πάω σε ένα νοσηλευτικό υπουργό, πάω σε ένα νοσηλευτικό υπουργό και μετά στην Βουλή. Και δεν τα βγάζω πέρα. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, όλη αυτή η ιστορία βγάζει ένα πολιτικό θέμα το οποίο αξίζει να κουβεντιαστεί. Υπάρχουν αποκαλύψεις τον τελευταίο καιρό που αφορούν τα εξοπλιστικά, τα οποία όταν τα κάνανε επικαλούντουσαν την άμυνα της χώρας αυτοί που τα κάνανε, έτσι τα δισεκατομμύρια που βάζαν στην τσέπη τους. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και σε λίγο θα αρχίσουν να βγαίνουν οι Ολυμπιάδα, τα μεγάλα έργα. Πώς φτάσαμε λοιπόν στο μνημόνιο, πρέπει κάποιος να μιλήσει γι' αυτό. Πώς δημιουργήθηκε το χρέος. Εδώ μιλάμε για ένα πολιτικό και επιχειρηματικό κατεστημένο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, με τη συμμετοχή και των δύο κομμάτων που σφράγισαν τα τελευταία χρόνια, τα οποία φόρτωσαν αυτό το πολιτικό επιχειρηματικό κατεστημένο, τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία με δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων, μας οδήγησαν στην εξαθλίωση που μας οδήγησαν, επέβαλαν το μνημόνιο και στην ουσία βάθυναν το πρόβλημα και τώρα υπάρχει το μεγάλο θέμα του τι γίνεται. Και οπωσδήποτε η λύση δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση η λύση της ατομικής τρομοκρατίας προφανώς, αλλά χρειάζονται, δηλαδή η σημερινή κατάσταση απαντάει στο ερώτημα ποιος τα έφαγε, που έθεσε ο κύριος Πάγκαλος κάποια στιγμή. Χρειάζεται λύσεις πραγματικά που να στραφούν ενάντια σε αυτούς, σε αυτό το πολιτικό επιχειρηματικό κατεστημένο που μας έφερε μέχρι εδώ. Μάλιστα. Να εθνικοποιηθούν οι εταιρείες τους, να δημευθούν, να κάτσουν στο σκαμνί, να ξαναγυρίσουν στον ελληνικό λαό τα κλεψιμέικα. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα για να πάω στο. Δεν διαφωνεί με αυτό, κύριε συνομιλητή. Κανένας δεν διαφωνεί με αυτό. Θα και πάω... εγώ που είμαι κυβερνητική. Ένα λεπτό, Αργύρη. Όπως χαρακτήρισε ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, ανήκω στη δεξιά.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος και της δεξιάς, εσείς δεν τους δέχεστε, που να έχει την άποψη να μην τιμωρηθούν ή να μην βγουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα σκάνδαλα. Ένα λεπτό. Θα πάμε στον κύριο διάλειμμα και θα πάμε στον κύριο Κόντι και τιμωρούνται. Και στον κύριο Χρυσικάκη. Σε λίγα λεπτά μαζί. Στον κύριο Κόντι, τον πρώην εκδότη του περιοδικού Στόχαστρο. Σας ευχαριστώ κύριε Δαδαφιλόπουλε και συγχωρέστε με για την παρέμβαση. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε εκτός θέματος αρκετή ώρα τώρα. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, μετά από το δεύτερο διάλειμμα, είπατε ότι θα μιλήσουμε για την άνοπλη βία. Δεν βλέπω να μιλάμε γι' αυτό, ούτε για τις αιτίες μιλάμε, ούτε για το αν είναι λύση μιλάμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Είναι αυτό το θέμα της συζήτησής μας ή θα πολιτικολογήσουμε για διάφορα θέματα που μπορεί να βολεύουν τους συνομιλούντες, αλλά δεν ήρθαμε γι' αυτό. Ναι. Ξεστράτησε η κουβέντα. Ξεστράτησε η κουβέντα. Δεν είναι δική μου δουλειά, αλλά πρέπει να τη βάλουμε σε αυτή τη βάση. Εγώ σκέφτηκα ότι μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κύκλος εκπομπών, να συζητηθεί και είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν μέσα και παρεμβάσεις και ορισμένοι θα προσπαθήσουν να αμβλύνουν τις γωνίες. Ο καθένας θα το δει από τη δική του πλευρά. Να ακούσω τη δική σας άποψη. Η δική μου άποψη είναι ότι η ένοπλη βία δεν είναι λύση. Υπόθηκε αποσπασματικά, υπόθηκαν και τα παραδείγματα της Ευρώπης, το παράδειγμα των αριθμών ταξιαρχών στην Ιταλία, μπορώ να πάω και πιο πίσω, στην Baden-Meinhof στη Γερμανία, αλλά το ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα, όπως δημιουργήθηκε στην Ιταλία. Το κλίμα το οποίο συμπαθούσε τις ενέργειες, το οποίο συμπαθούσε την οργάνωση, αλλά οι κοινωνικές δομές στην Ιταλία δεν άλλαξαν από την οργάνωση. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη. Και δεν θα αλλάξουν από μεμονωμένες τέτοιες οργανώσεις. Εκτός από το να δημιουργούνται εντυπώσεις, οι οποίες εντυπώσεις μπορεί να εξυπηρετούν τον καθένα ανάλογα με το πώς τον βολεύει και πώς μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Εννοείται ότι καταλήξαμε στον ίδιο παρονομαστή, γιατί και στο Μιλάνο είδαμε τις εικόνες των ανθρώπων που ψάχνουν γιάπηδες με το κουστούμάκι τους στα σκουπίδια για να τραφούν. Δεν αλλάξανε. Πάνω σε αυτό το πράγμα που λέει ο κύριος Κόντις. Εγώ αναφέρθηκα πρώτος στο θέμα των αριθμών ταξιαρχιών και πώς αυτές επηρέασαν την κοινωνία την Ιταλική. Αναφέρομαι και σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Στην απονομή της δικαιοσύνης και στο σοφρονιστικό σύστημα. Η δολοφονία του κομισάριου Καλαμπρέζη έγινε γιατί αυτός κατά τους αριθμών ταξιαρχίτες δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνταγματικές ελευθερίες. Δεν συζητάμε ότι υπήρξε. Έκτοτε όμως η Ιταλική αρχή και οι Ιταλικές αρχές και η Ιταλική δικαιοσύνη εσωφρονίστησαν τα μάλα. Πράγμα που στην Ελλάδα δεν γίνεται ακόμα. Έχουμε λοιπόν κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεσμών της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι που μας βασανίζει. Εμάς που περιοικούμε στην Ιερουσαλήμ, βασανίζει τον κόσμο και φτάνουμε και στα extreme φαινόμενα της ένοπλης βίας. Θα το επιβεβαιώσει και ο κύριος Χρυσικάκης, φαντάζομαι. Υποψιάζομαι, δεν το ξέρω. Ότι εγώ. Οι δίκες των μελών της 17 Νοέμβρη δεν ήταν έντιμες κατά τον ποινικό κώδικα. Έγιναν με εξτρά νόμος, με νομοθεσίες που έδειξαν. Αποστεριόρι. Με μεταγενέστερους νόμους. Δείχνοντας τη φοβία και την αδυναμία ενός κρατικού μηχανισμού. Κύριε Δαφυλόπουλε, εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές οι δίκες που αφορούσαν τις τρομοκρατικές οργανώσεις έγιναν δίκες σκοπιμότητος. Τώρα στη δίκη της συνωμοσίας των πυρήνων της Φωτιάς έχει παρατηρηθεί το εξής οξύμορο. Ενώ οι ανακριτικές αρχές γνώριζαν από πριν τον όγκο των αδικημάτων των βομβιστικών επιθέσεων που είχαν λάβει η χώρα, προέβησαν σε κατάτμιση του κατηγορητηρίου για να προεκτείνουν τις προφυλακίσεις. Δηλαδή, έχουμε ένα συγκεκριμένο κατηγορητήριο για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση με εμπριστικές βομβιστικές επιθέσεις και ενώ γνωρίζουμε από πριν τους στόχους, όλα τα συμβάντα, όλα τα γεγονότα που θα μπορούσαν να σου αποτελέσουν το κατηγορητήριο βάσει του οποίου θα παραπέμπονταν σε ένα δικαστήριο, έχουμε φτάσει να έχουμε 4 δικαστήρια
για μια συνολική δραστηριότητα κάποιων προσώπων. Και όλα αυτά γίνανε για να πετύχουν έναν παρατεταμένο χρόνο προφυλακίσεων. Έλεγε το 18μηνο. Κρατήσει με βάση την ΕΕ. Όταν υπάρχει σαφής διάταξη νόμου, η οποία λέει ότι όταν από πριν είναι γνωστό το αδίκημα για το οποίο κατηγορείσαι, δεν μπορείς να βάλεις παραπάνω χρόνο προφυλάκησης. Αυτό, προβλέπεται το Σύνταγμα. Αυτό, κύριε Χρυσικάκη, τι δείχνει? Δείχνει ψυχραιμία ή πανικό? Όχι. Αυτό δείχνει εκμετάλλευση μιας κατάστασης. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει στρατηγική. Και βεβαίως, όταν πρόσωπα τα οποία φέρονται, ισχυρίζονται μάλλον, ότι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι πολιτικά και ζητούν να δικαστούν από το αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο που είναι μεικτό ορκωτό, έρχεται η δικαιοσύνη, έρχεται το κράτος δικαίου, όπως θέλουμε να το ονομάζουμε, και μεθοδεύει, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, να υπάρξει μία παράταση προφυλακίσεις, κάτι το οποίο δεν θα ίσχυε για κανέναν άλλον κατηγορούμενο για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Να πω κάτι απλό, για να καταλάβει ο κόσμος σε τι καθεστώς ζούμε. Προημερών εμφανίστηκε ένας άνθρωπος εδώ, ψάξαμε πολύ τα στοιχεία του, και είπε ότι ο δικαστής με εμένα που με δίκασε πήρε 30 εκατομμύρια δραχμές για να δώσει, να δώσει την υπόθεση στον αδερφό μου με τον οποίο είχα αντιδικία, για ένα ξενοδοχείο είχαν αντιδικία, και ότι στο βιβλίο συμβάντων του ξενοδοχείου, το ημερολόγιο, βρήκα τη σημείωση του αδερφού μου που έγραψε 30 εκατομμύρια στο δικαστή. Δεν αναφερθήκαμε στο όνομα του δικαστή, αλλά παρεμπιπτόντως, αναζητώντας τις δραστηριότητες του, βρήκαμε ότι είχε μια βίλα η οποία ήταν γραμμένη στο όνομά του, αλλά στο πόθεν έσχιος του πατέρα του. Χωρίς να τον κατονομάσουμε. Γιατί να μην τον κατονομάσουμε? Μας έκανε αγωγή. Του καημένου. Δεν είναι άλλο. Δεν είναι. Πες το με άνθρωπο. Το κάνω εγώ κοινό. Το αφημί. Ναι. Πάντως δεν είναι θέμα. Ακούστε λίγο. Για το αφημί μιλάμε έτσι. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να βουλώσεις το στόμα του δημοσιογράφου, να βγάλεις μια απόφαση, ζητάει 250.000 ευρώ από τον καθένα και κάτι τέτοιο. Παλιό κλειπός. Αλλά πρόκειται για δικαστή που έχει πάρει σοβαρές υποθέσεις και σοβαρό δικαστή. Και λέω εγώ τώρα, να τρελαθώ, να ανέβω στα κεραμίδια, γιατί ετοιμαζόμουν να πάω στο πρώτο του Αριού Παγών, του πω συγγνώμη, αυτόν τον έχετε ακόμα στη δικαιοσύνη και δικάζει? Έχει ένα περιουσιακό στοιχείο για το δηλώνει στο όνομα του πατέρα του? Είστε σοβαροί? Είστε σοβαροί? Αν το λέγατε αυτό για τον κύριο Λιάπη που ήταν υπουργός πολιτισμού και συγκοινωνιών, ότι θα έφερνε αυτοκίνητο με μαϊμού πινακίδες πριν λίγα χρόνια. Και έκανε και βίντεο για να μας διδάξει πώς το λέγαμε. Έλεγε και οδηγίες, θα γέλαγαν. Αν το λέγατε για 5 υπουργούς που έχω εγώ και τους έχω παραδώσει στην κυρία Ράικου, ότι παίρνανε ενώπιση των έργων 400, 500 και 800 χιλιάρικα ευρώ μέσα σε τσάντες, θα γέλαγαν. Αλλά ήρθε εδώ ο άνθρωπος που τα κουβάλαγε. Και με ρωτάει ο κόσμος, καλά ρε εσύ, τους τα δίνεις στο πιάτο και δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα? Πολύ δεξιοί, αστεί είσαστε, χωρίς όμως την κουλτούρα την αστική, γιατί τουλάχιστον η αστική δεξιά κουλτούρα λειτουργούσε προτεσταντικά. Δηλαδή έλεγε ότι αυτό θα το κόψουμε το χέρι, έκλεψε. Εσείς τίποτα, είστε ισλαμοπροτεστάντες. Περίεργοι, επιτρέπετε και αυτό, κατακεραυνώνετε το άλλο. Μας έχετε τρελάνει, δηλαδή η συμπεριφορά σας είναι λίγο σουρεαλιστική. Βάζετε 2-3 υπουργούς φυλακή ή τις γυναίκες τους και μετά αφήνετε τα λαμόγια με Samsonite γύρω-γύρω να κάνουν πανηγύρι. Δεν τους βάλαμε εμείς φυλακή. Πρόκειται, συγγνώμη, ένα λεπτό. Είναι δυνατόν ποτέ για τον κύριο Διακουμάτο που δείξατε πριν, πέρα από την υπόθεση, αυτό θα κρυθεί στη δικαιοσύνη? Θα κρυθεί στη δικαιοσύνη, μηδενή δίκη δικάσεις. Δέστε όμως τη δήλωση που στην πρωινή εκπομπή που δείξατε. Λέει, κάνω αυτά, είναι βουλευτής, παίρνει αυτά και δεν βγαίνω. Δεν είναι πρόκληση σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται και ο κύριος Διακουμάτος είναι αυτός που ψηφίζει όψιμο μισθό συντάξεων, που είχε ύφη στην κοινωνία? Ακούω τρομακτικά ενδυμικά πράγματα. Παρακαλώ. Μια κυβέρνηση η οποία πιο κρατιστική δεν γίνεται.
με ένα σύστημα το οποίο δεν έχει αλλάξει σε τίποτα από τις προηγούμενες καταστάσεις, απλώς όπως λένε και εδώ πέρα στο τραπέζι οι συνάδελφοι, ότι δεν έχει αλλάξει, δίνουμε παλιούς πολιτικούς, τους βάζουμε στη φυλακή κτλ. Χωρίς να έχουμε ξεκαθαρίσει ουσιαστικά τη λειτουργία της κυβέρνησης. Δεν έρχεται ακριβώς. Δεν έρχεται σε μία διαδικασία να ξαναβάλει μπρος την οικονομία. Και έχουμε και μία αντιπολίτευση η οποία αντί να προσφέρει λύσεις, έρχεται και γίνεται ακόμα πιο κρατιστική. Έρχεται και λέει θα τα κοινωνικοποιήσουμε όλα, θα τα κρατικοποιήσουμε πάλι όλα, θα γυρίσουμε πίσω στις προηγούμενες καταστάσεις και δεν δίνει λύσεις για να πάρει μπρος η οικονομία. Όχι στις προηγούμενες. Δηλαδή το να το ξανακάνουμε πάλι κράτος, να είναι το κράτος, κύριε Λεουτσάκο, θα δουλεύουν για τον λαό. Που αύριο πουλάει το δηλαδή, συγγνώμη. Και τις στρατηγικές υποδομές της χώρας. Θα πρέπει σήμερα εκποιείται όλη η χώρα. Εσείς βλέπετε κρατισμό. Εκποιείται. Σας λέω, εκποιούνται τα δίκτυα της ΔΕΗ. Αύριο μπαίνει νομοσχέδιο στη Βουλή. Σήμερα, όπου οι υπουργοί κλέβουν ατιμόρυτα, οι βουλευτές παραγράφουν σιλίδιδες ευθύνες, οι δικαστές κουκουλώνουν τα σκάνδαλα, τα λαδοτήρια φεύγουν προκλητικά με τα αεροπλάνα της γραμμής και οι καναλάρχες εκδότες που συμπτωματικά είναι οι περισσότεροι και μεγαλοεργολάβοι τρώνε με χρυσά κουτάλια, κοστολογώντας τα δημόσια έργα 700% περισσότερο και ταΐζουν το λαό κουτόχορτο, τι πιστεύεις, ότι έχουμε μια δημοκρατία που λειτουργεί? Ο λαός από την άλλη που υποφέρει από την ανεργία, από την ανασφάλεια, από την ανέχεια, που καλείται να πληρώσει το λογαριασμό όλων αυτών των κλεφτών και τα δικά τους λάθη. Ή αν θες, ας πούμε, όταν όλες οι απεργίες κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές από την ταξική δικαιοσύνη, όταν προβοκάρονται από τα κανάλια, όταν οι δηλώσεις χτυπιούνται, όταν πολιτικοί χώροι στοχοποιούνται μόνο και μόνο γιατί αντιστέκονται. Τι πιστεύεις, ότι έχουμε μια χώρα όπου λειτουργούν οι θεσμοί? Πιστεύεις τα αλήθεια κανείς ότι όταν παραπέμπει ένα πιτσιρικά που έριξε ή και που δεν έριξε Μολότοφ με τον αντιτρομοκρατικό νόμο θα τσακίσει το φαινόμενο, ή ρίχνοντας δεκάδες ισόβια και χιλιάδες χρόνια φυλακή σε κάποιους αγωνιστές ότι θα ξεπερδέψουμε την αντίσταση του κόσμου? Πλανώνται, αν θες τη γνώμη μου. Και αν θες, δεν διαβάζουν και ιστορία, γιατί η ιστορία μας διδάσκει ότι όσο σκληραίνει η καταστολή, τόσο γιγαντώνεται η αντίσταση. Να σου θυμίσω μόνο την εποχή. Ποια εποχή στη μεταπολεμική Ελλάδα είχαμε την πιο άγρια καταστολή? Ή ακριβώς μετά τον πόλεμο. Την εποχή της πιο άγριας καταστολής, όταν το κράτος του φέκιζε τους κομμουνιστές, τους έστελνε κατά χιλιάδες στις εξορίες και στις φυλακές, είχαμε 14.000 ένοπλους στο βουνό. Θέλεις και άλλο παράδειγμα, τωρινό? Αυτό που είπαμε πριν. Την εποχή που ήταν στο αποκορύφωμα της η τρομολαγνία το φθινόπωρο του 2003, διαρκούσης της πρώτης δίκης ακόμα για την 17 Νοέμβρη, γίνεται πορεία συμπαράστασης με πάνω από 10.000 αγωνιστές, συντρόφους, συμπαράσταση στους δικασμένους. Το φθινόπωρο του 2003 επίσης, εντελώς συμπτωματικά, έχουμε εμφάνιση νέας οργάνωσης Αντάρκτικου Πόλης. Και σήμερα, ακόμα περισσότερο παρά τις συλλήψεις και την τρομοκρατία που ο κόσμος συνεχίζει να αντιστέκεται, θυμίζω το Δεκέμβρη του 2008, θυμίζω και το. Και όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του κόσμου, ας πούμε, και αυτές που ζήσαμε και αυτές που θα ζήσουμε. Εάν θέλεις τη δική μου γνώμη, μπορώ να την πω με δύο λόγια. Λάθος συλλήψεις κάνατε, κύριε. Είχα ένα τηλεφώνημα τώρα και ένα μήνυμα, μου φτιάξε το κέφι, αλλά δεν έχω χρόνο. Και δεν μπορώ να σας μιλήσω κιόλας, να σας πω τι. Αλλά μου φτιάξε το κέφι πραγματικά, γιατί αυτό σημαίνει ότι τελικά αυτές οι εκπομπές έχουν νόημα. Και έχουν νόημα γιατί με την παρουσία σας θετική ή αρνητική δεν έχει σημασία. Το θετικό αρνητικό είναι σχέση με τον αποδέχτη απ' έξω, έτσι. Θα μπορούσε να σημαίνει και το αντίθετο. Σημαίνει ότι λειτουργούν. Παρατηρώ τον τελευταίο καιρό
πώς ανεβαίνει η τηλεθέαση, δεν είμαι εραστής τηλεθέασης, ίσα-ίσα. Σε μένα που χαρίστηκε η τηλεθέαση με εκπληκτικά νούμερα, θεωρώ ότι η χαρά και η γοητεία είναι στις μειονότητες και όχι στις πλειοψηφίες. Και το λέω γιατί οι πλειοψηφίες πάντοτε έκαναν τρομακτικά λάθη. Στη Γερμανία επέλεξαν τον Χίτλερ, στη Χούντα προσκύνησαν τη Χούντα, στον εμφύλιο Ακαδημία Αθηνών, στον πόλεμο στην κατοχή Ακαδημία Αθηνών είχε πάρει απόφαση να πάει με τον Άξονα, με τους Γερμανούς δηλαδή, ακαδημαϊκοί, αθάνατοι. Είχαν πάρει απόφαση και ο Βάρναλης ήταν απ' έξω, καταλάβατε. Οι ωραίοι Έλληνες ήταν πάντοτε στην απ' έξω. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ εμένα μου γούσταρε πολύ όταν ήταν στην απ' έξω. Στο 3%, όταν έγινε 33% δεν μ' άρεσε καθόλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 33% θα είναι απ' έξω. Λοιπόν, γιατί έρχεται να τα αλλάξει όλα. Δεν θα είναι στο μέσο. Αυτό θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε πώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην απέξω. Τον κούρδισα ωραία, έτσι. Ακούστε. Εκλογίζεται και καλά κάνετε. Ακούστε. Παρεξηγούμε πολλέ. Θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου κάτι στον κόσμο. Ακούστε. Θέλω. Όχι, γιατί κάτι τέτοια ακούμε τώρα τελευταία. Ακούστε. Επιτρέψτε μου λίγο κλείνοντα να πω. Εγώ δεν τζαλακώνω τον εαυτό μου τέχνη έντο. Τον τζαλακώνω διότι θεωρώ. Εκεί έχω καταλήξει ότι είμαι ένας ασήμαντος ανθρωπάκος, μια δημοσιογραφική μετριότητα, η οποία όμως γουστάρει την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι αυτό που πιστεύω εγώ. Είναι αυτό το οποίο παίρνω ως μέλισσα από τη γύρη, γυρνώντας και πετώντας από εδώ και από εκεί. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν φοβάμαι τους χρυσαυγίτες. Τους θεωρώ περαστικούς και ασήμαντους. Φοβάμαι τους Σιριζαίους, γιατί τους βλέπω εξουσία. Και εγώ φοβάμαι τις εξουσίες, γιατί... Θα είμαστε εξουσία κόντρα στην εξουσία. Κατά τον... Η εξουσία η δικιά μας θα είναι για να ανατρέψει διότι... την εξουσία. Για να δώσει την εξουσία στο λαό. Όχι για τον, για τον ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία. Διότι κατά τον... Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ακουμπήσει την εξουσία. Διότι κατά η εξουσία τον... θα είναι στο λαό, δεν θα την ακουμπήσει. Διότι κατά τον ΕΦΥ... Χαίρομαι που το ακούω αυτό, διότι μου κάνει τρομακτική εντύπωση θα τα κοινωνικοποιήσουν όλα και θα τα κρατικοποιήσουν, αλλά οι ίδιοι έχουν τα λεφτά τους διότι κατά τον ΕΦΥ... και δεν είναι. Ποιος το πλήρωσε τα έξοδα στην Αμερική, ο Σόρος. Διότι κατά... Επιτρέψτε μου να σου πω. Διότι κατά τον ΕΦΥ, χαριτολόγο, αλλά βαθιστόχαστο, Αλμπέρ Καμί, καμία εξουσία δεν είναι αθώα. Και επομένως, ούτε η δημοσιογραφική εξουσία είναι αθώα. Είναι πιο ισχυρή μάλλον αυτή. Ναι. Όμως, γι' αυτό και δεν θα γίνουμε κύριε Τεταφυλόπουλε. Θα τη δώσουμε κατευθείαν στο λαό. Είδατε ότι μόλις αυτές οι αθλειότητες που συμβαίνουν, αν ψάξουν τους μεγαλοδημοσιογράφους, το 90% είναι λέρες. Σας το λέω εγώ. Το γεγονός ότι τους προκαλώ και τους λέω δημόσια, ψάξτε με από τη μέρα που γεννήθηκα μέχρι την μέρα που θα ψοφήσω. Και αν βρείτε μία δραχμή, εγώ θα παραιτηθώ δημοσίως από τη δημοσιογραφία και θα πω ότι δεν είμαι ανάξιος να βγαίνω στα κανάλια. Σημαίνει ότι έχω ένα, υπάρχει σε μένα ένα γονιδιακό λάθος. Το γονιδιακό μου λάθος είναι ότι δεν με εγωίτευαν ποτέ τα πλούτη, τα αίτια, οι τηλεθεάσεις. Αυτά ήρθαν συμπτωματικά. Είτε το θέλετε να το πιστέψετε, είτε όχι. Η καρδιά μου είναι σε αυτούς εδώ, τους αριστερούς. Οι οποίοι με αντιπαθούν στην πλειοψηφία τους στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε γιατί με αντιπαθούν. Γιατί έχει μαζευτεί το 70% από τα λαμόγια του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ονειρεύονται να πάρει την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε κανένα. Το ακούω, το ακούω. Ψάχνω να βρω κανένα, δεν βρίσκω κανένα. Και πώς γίνεται. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου, πώς γίνεται από 3-33, από 3-33 γίνεται. Ναι. Με συνειδητοποιημένους αριστερούς. Από τον κόσμο. Και το Πασόκ δάνειο. Και το Πασόκ πώς έγινε το Πασόκ, ρε, 5 από 45. Μακή, και το Πασόκ, ο Ανδρέας Παπανδρέου δάνειο πήρε από την αριστερά. Δάνειο πήρε από την αριστερά. Επιτρέψτε μου. Δάνειο πήρε. Δάνειο πήρε από την αριστερά. Επιτρέψτε μου, λοιπόν. Επιτρέψτε μου να σας αγαπάει ένας αριστερός, ο οποίος όμως επιφυλάσσεται, διότι μαζέψατε υλικό. Κύριε Μάκη, δεν από κάτι το οποίο... Μαζέψατε υλικό το οποίο θα σας τελειώσει. Την πρώτη μέρα που θα πάρετε την εξουσία,
θα κάνει το χέρι έτσι. Αμέσως. Και αν δεν του το δώσετε, θα σας αναποδείξει. Μεγαλύτερη είδηση κινδυνεύουμε από τα μεγάλα προβλήματα και ο λαός εγρήγορος. Κύριε Τσακαλία, δεν έχουμε χρόνο. Στην επόμενη εκπομπή. Ο λαός εγρήγορος. Ο Μητσοτάκης και ο Ανδρέας πήραν από 2 δισεκατομμύρια μάρκα για να αλλάξουν τη... Την αφαιρεί του Μεσσηνέ στην αρχή. Κύριε Τραφιλοπούλε, ναι, και το είπε ποιο. Το είπε ο Περικλής Κορομέζο, βουλευτή. Την ευθύνη έχει τη συνευθύνη όταν ανέχεται κάποια πράγματα. Γιατί... Και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Σας γουστάρω δεν πολύ γιατί κουβεντιάζατε ωραία. Δεν αντιπαρατεθήκατε όλα. Όλα τα κόμματα. Και αυτά που είχαν κανάλια και αυτά που δεν είχαν κανάλια. Λέω το θέμα είναι και για του συναδέλφου. Μήπω πηγαίνοντα για τι εκλογέ και μέχρι να φτάσουμε εκεί από την κατάργηση των μνημονίων. Από την κατάργηση των δανειακών συμβάσεων, από την διαγραφή του χρέους ή του μεγαλύτερου κομματιού του και από την προτεραιότητα του λαού απέναντι στο ευρώ και τα λοιπά που έλεγε παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, μήπως δεν μείνει τίποτα. Γιατί μέχρι τώρα το 80 περίπου τα 100 δεν έχει μείνει. Εκεί είναι το πολιτικό θέμα. Εκεί είναι το πολιτικό θέμα. Εσάς σας εκτιμώ πιο πολύ. Γιατί είστε αριστεροί σουρεαλιστές. Έχετε το Ρούσι μέσα. Έχετε κόσμο εντελώς φευγάτο. Και εμένα είναι φευγάτη. Είναι αξιόλογος διαδικασμένος. Είναι τιμή μας που είναι μαζί μας. Με σύμμαχο την Ανταρσία θα κρατήσουμε σταθερά. Ο Ρούσι είναι μια λέρα του Ολυμπιακού. Είναι ένας χούλιγαν Ολυμπιακός. Είναι φίλος μου καρδιακός. Συγγνώμη, γιατί έχει ο Ολυμπιακός, δεν καταλαβαίνω. Έχει πολλά καλά λοιπόν. Μην το πείτε διανοούμενο για τον προσβάλλεται, θα θυμώσει και θα έχουμε θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Τριανταφυλόπουλε. Και εσάς που είχατε το κουράγιο και την υπομονή να μας παρακολουθήσετε μέχρι σήμερα. Όπως θα θυμάστε πολύ καλά, υπάρχουν κατά καραμαλή πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται από τηλεοράσεως. Εννοώ για τους δαβατζίδες. Αυτά θα βγουν από το Zoogla.gr. Να το θυμάστε αυτό. Θα γελάσει ο κάθε πικραμένος.